Παρακαλώ, ο Ιάπωνας από μόνος του. Ε, ξεκινάει, παίρνει πρωτοβουλίες. Από το πουθενά, σκάνε. Θέλεις κλιματιστικό, πάρα πολύ ωραία. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, λοιπόν. Αυτό είναι από άλλο σποτ. Το παίρνω εγώ, φίλε, και το χρησιμοποιώ. Αγόρι μου, μη στεναχωριέται. Μηχανήματα είναι, ρε, μην κάνεις έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τόσα χρόνια, φίλε, δεν έχουμε κρεμάσει ποτέ ηχολήπτη, να ξέρεις. Ούτε στο 5x5. Κρεμιέσαι μόνο σου. Ούτε στο 5x5 να κρεμάσω με λόμπα, δηλαδή με ψιλοκρεμαστό σουτ. Έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, γατοτσακαλό καταπληκτικό φτσκορχοπή βινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα, να κάνουμε κλειστή πλευρά στα χώρια, να περάσουμε την πάλα κοντά από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε, πουλάκια μου, Κωστής Θεσσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου, με Χρήστο Κιώση που την έχει τόση τη διάθεση για να προσφέρει στην εκπομπή την αυταπάρνηση, την ανιδιοτέλεια, την αέναή του, αυτή αύρα την οποία θα προσφέρει σήμερα στην εκπομπή. Καλώς όρισε και σήμερα βουνό Αραράτ, απάτητη κορυφογραμμή της ηχοληψίας. Όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Σας μεταφέρω πριν προχωρηγούς τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να πω ότι κατά τη διάρκεια της νυχτός, ξημερώματα δηλαδή, 5 η ώρα, 5.30, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του NBA. MVP λοιπόν του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο είναι ένας Έλληνας. Και το Έλληνας γράφω όλα τα γράμματα κεφαλαία. Με όλη τη σημασία της λέξης. Κόλαφος για αυτούς που λένε ότι το χρώμα καθορίζει τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που όταν μιλάει για την Ελλάδα βουρκώνει. Ένας άνθρωπος που στάζει μέλη και εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο την πατρίδα μας εκεί που είναι. Ένας άνθρωπος που όταν πήγαν οι ομογενείς με μαρκαδόρο να του δώσουν να γράψει πάνω στη σημαία, είπε, παιδιά, λυπάμαι, αλλά επάνω στη σημαία δεν γράφουμε τίποτα. Δεν μου τζουρώνουμε τη σημαία. Δεν βάζουμε τίποτα. Δεν αλλάζουμε ούτε το σχήμα της, ούτε τα χρώματα, ούτε τίποτα. Δεν μπαίνει εδώ η υπογραφή. Βαθιά συγκινημένος. Θα ακούσετε σε λίγο το ηχητικό. Αυτά που σας λέω έχουν γίνει ξημερώματα. Μπράβο σε ένα παλικάρι που για να επιβιώσει πουλούσε CD, που του στάιζε η γειτονιά γιατί πεινούσαν. Πραγματικά πεινούσαν. Ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με τα αδέρφια του μοιραζόντουσαν ένα ζευγάρι παπούτσια, 4-5 αδέρφια. Πήγαινε ένα λάξ. Και που πιστεύω ότι όταν η ζωή του κάποια στιγμή αποφασιστεί να γίνει ταινία, θα σπάσει τα ταμεία. Γιατί είναι πραγματικά παραμύθι αυτό που έγινε. Παραμύθι, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο το σημείο που σπάει και κλαίει μπροστά στο φακό την ώρα που... Έλα. Δεν άκουσα. Όλο το έξω από την αρχή. Εντάξει, ένα σημείο μόνο, ένα σημείο. Βάζω το λίγο. NBA most valuable player goes to... Εδώ είναι το σημείο που ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει υπερήφανη όλη την Ελλάδα, καθώς είναι ο πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για το 2019. Τρέξτε το λίγο εκεί που μιλάει ο ίδιος. Τρέξτε το λίγο εκεί που μιλάει. Συγκινημένος ο Γιάννης, συγκινημένη και η μητέρα του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με έβαλε σε αυτή τη θέση. Όλα τα κάνω μέσω του Θεού. Είμαι απίστευτα ευλογημένος. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου. Πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Χρειάζεται περισσότερο από έναν παίκτη μια ομάδα για να κερδίσει 60 παιχνίδια. Όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν έτοιμοι να έρθουν στον πόλεμο μαζί μου.
I want to thank the coaching staff for ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο του Γιάννη. Θέλω να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο που μας πίεσε κάθε μέρα. Δακρυσμένος και ο coach Bud που μας δίδαξαν αυτά που χρειαζόμαστε να ξέρουμε για να νικάμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες των Bucks, το front office, τους δικητικούς παράγοντες. Σημερώματα. Σήμερα το πρωί στην κορυφή του κόσμου στο μπάσκετ βρίσκεται λοιπόν ένας Έλληνας. Ευχαριστώ τους ιδιοκτήτες, τους μάνατζερ και τα λοιπά. Ήμουνα 18 χρονών όταν ήρθα στην Ελλάδα. Με εμπιστεύτηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω την πόλη του Milwaukee, τη χώρα της Ελλάδας και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Τώρα είναι 6 ώρα το πρωί στην Ελλάδα, πάντοτε με στηρίζουν στην χώρα μου, μένουν εξύπνοι και μου στέλνουν μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, στη χώρα μου, Είναι προφανές ότι δεν είναι εδώ. Ο Τσάρλς, ο οποίος αφιερώνει στον πατέρα του που έφυγε το 2017. Από τη ζωή σχετικά πρόσφατα. Δύο χρόνια πριν είχα ένα στόχο στο κεφάλι μου να γίνω ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο μικρός αδελφός, ο Αλέξανδρος. Πάντοτε όταν περνάω στο παρκέ σκέφτομαι τον πατέρα μου που με πίεζε να παίζω όλο ένα και πιο σκληρά. Ακόμα και όταν το κορμί μου πονάει. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς μου αδελφούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας έχει βάλει και αυτό στα κλάματα. Σας αγαπώ πολύ. Είστε τα πρότυπά μου. Σας ευχαριστώ για όλα σας κάνετε για μένα. Συγκλονιστικός. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπληκτική μου μητέρα. Την ηρωίδα μητέρα. Εδώ η κυρία Βερόνικα. She's my hero. Είναι η ηρωίδα μου. Always when you're a little kid, you don't see the future, right? And if you have a good parent, δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σου και αν δεν έχεις έναν καλό γονιό, δεν μπορείς να πιστέψεις στο μέλλον σου. Είναι το οικοδόμημα αυτής της οικογένειας. Είναι πραγματικά η ηρωίδα μου. Εδώ βλέπουμε τη Μαράια, την σύντροφο. Θέλω να σας πω ότι χάνει πάρα πολύ χωρίς εικόνα όλο το συγκεκριμένο. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία ενός παιδιού που ξεκίνησε πάμφτωχο και έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Δεν ξεχνάει τον πατέρα του, δεν ξεχνάει τη μητέρα του και όλους αυτούς που είναι η οικογένειά του. Αυτά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπράβο παλικάρι, πραγματικά μας κάνεις περήφανους. Πάντα αγκαλιά με την ελληνική σημαία, πάντα να ψάλει τον εθνικό ύμνο μαζί με τους ομογενείς. Θέλω να σας πω ότι έχει 200% αύξηση στην Αμερική η επιλογή του ονόματος Γιάννης για να βαφτίσει ο μέσος Αμερικανός το παιδί του. Καταλαβαίνετε πώς επηρεάζει ένα και μόνο πρόσωπο, πώς μπορεί να γίνει πρέσβης μιας χώρας, ένας και μόνο άνθρωπος, πώς μπορεί να επηρεάζει τις μάζες, ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Ναι, η φύση τον είχε πρικίσει με ένα ύψος ή με ένα ταλέντο, αλλά δεν σταμάτησε να δουλεύει, όπως έχει μπει και έχει δει βιντεάκια. Μένει πραγματικά άναυδος από το τι περνάει κάθε μέρα ο αθλητής ο συγκεκριμένος για να μπορεί να παίξει απέναντι στα μεγαθύρια και να είναι ο κορυφαίος όλων σήμερα, να είναι ο MVP εδώ και λίγες ώρες. Η ιστορία λοιπόν ενός ανθρώπου που κατάφερε με σκληρή δουλειά, με πίστη στον εαυτό του, με τη βοήθεια της οικογένειας και μερικών ανθρώπων να φτάσει εκεί. Πάρα πολύ συγκινητικό. Του ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής, να μας κάνει περήφανος. Είπα και πριν ότι τεράστια και ραγδαία η αύξηση στους ανθρώπους που επιλέγουν να βαφτίσουν Γιάννη τα παιδιά τους. Ξέρετε πόσοι θα έρθουν στην Ελλάδα χάρη
του Αντετοκούμπο για διακοπές. Ή πόσοι ψάχνουν στο χάρτη να βρουν πού είναι η Ελλάδα. Που πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι είμαστε ακόμα με χλαμίδες, να πούμε. Σε έρευνα που είχε γίνει πρόσφατα. Μπράβο στο παλικάρι. Μας κάνει περήφανους. Ο προπονητής του βγήκε ο κορυφαίος προπονητής στο NBA. Αυτά τα πάμε και στα δικά μας. Θα πούμε και για την μεταγραφική δραστηριότητα, γιατί τα ονόματα που έχουν προκύψει από χθες που έρχονται από το εξωτερικό και είναι πραγματικότητα είναι ο Ντάγκλας Αουγκούστο Βραζιλιάνος, 22χρονος της Corinthians. Είναι 29χρονος Γιουνούς Σανκαρέ της Μπορντό. Και οι δύο στα χαφ, εκεί που η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα πούμε, θα ακούσουμε τα ποταπά μας, θα κάνουμε και σήμερα το μουχαμπέτι μας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Να πω ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίος προορισμός για μπος κλιματιστικά, για μπος ψυγειοκαταψύκτες. Και με κάθε επιλογή ψυγειοκαταψύκτη έχετε 48 κουτάκια μπύρας αλφα δώρο, να βάλετε κάτι μέσα δηλαδή. Αιγαίων στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, κορυφαία ψαραγορά. 214.000 στο δικητήριο, Ρεόκαστρο 69-56-66. Το πιο φρέσκο ψάρι, πεντανόστιμα θαλασσινά, μοσχοβολάει θάλασσα ο τόπος. Νικολαίδης Αχροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237-163. Με το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη, σαν να είναι σπιτήσιο, σαν να το έχουν φτιάξει η μαμά και η γιαγιά. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. Με τρεις υποτροφίες κάθε χρόνο, τρεις υποτροφίες για να φύγουν τα παιδιά σας έξω. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες κάποια στιγμή. Μπορεί να βγάλουμε και κάποια από τα παιδιά που κέρδισε αυτές τις υποτροφίες και μπορεί να φύγει για σπουδές στο εξωτερικό. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Τηλεφωνήστε το 475-900 να ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, για τις εγγραφές των παιδιών σας. Αν είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, να μάθουν και άριστα τη γλώσσα. Όλα καλά, όλα εντάξει. Αγόρι μου, Ντάγκλας Αουγκούστο, τον Ντάγκλας. Δεν σου δημιουργεί καταρχήν μια αυτή, ρε παιδί μου, ο Ντάγκλας. Πώς είσαι, Ντάγκλα. Φίλε, δεν είναι ένας, μπορεί να είναι ένας αδυνατούλης, κοντούλης, ο Ντάγκλας. Δύσκολο, έτσι. Και ο άλλος είναι θηρίο. Ματάκι χορταράκι, λέμε πάντα. Εμπλοκή έχει με το Σίλβα, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Σίλβα, έχω πεδιώθεν μία κοσμοθεωρία που δεν την αλλάζω για κανέναν, μα κανέναν στον κόσμο. Αν δεν με θέλεις εσύ μία, δεν σε θέλω εγώ, όχι 10, 1000 δεν σε θέλω. Λέω αν ισχύει ότι τσινάει και ότι ξέρω εγώ, αν λέω ισχύει. Και επαναλαμβάνω, αν δεν θέλεις εσύ μία, δεν θέλουμε εμείς 1000. Αυτό δεν το άλλαξα ποτέ. Αύριο, αν είναι για τον Μέση, αν είναι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για τον Γκούνα Αγουέρο, ρε παιδί μου. Για τον κορυφαίο του κόσμου. Αν δεν με θες εσύ μία, δεν σε θέλω εγώ 10. Και το λέω για μια υπόθεση η οποία κόλλησε, όπως λένε. Κάτι συνέβη, δεν ξέρω τι, ενώ έχει συμφωνηθεί η μεταγραφή με την ομάδα. Υπάρχει μια κολλησιεργία, υπάρχει ένα κόλλημα. Οκ. Αν είναι να έρθει, καλώς. Αν είναι να μην έρθει, πάλι καλώς. Αλλά παρακαλετώ, μπιμπιπ, ξινό μπιμπιπ, που λέει και ο λαός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ειδικά για κάποιον που δεν. Σιγά, εντάξει τώρα, δεν θα καθίσω και στη γωνιά να κλάψω γοερά. Μακάρι ο παίκτης να έρθει και εφόσον λένε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, εντάξει, οκ. Τώρα, τι είναι αυτοί οι δύο. Σήμερα να πούμε καταρχήν ότι στην ουσία ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν. Ο Θεός θα δίνει υγεία στα παιδιά να παραμείνουν έτσι προσιλωμένοι, να παραμείνουν έτσι συγκεντρωμένοι όπως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που κατέκτησαν το double. Και νομίζω ότι σήμερα ήρθε η ώρα. Το νου σας, ρε μάλια. Έτσι. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Καλή σεζόν, παιδιά! Καλή σεζόν! Με αυτό έχουμε πάει 2 χρόνια. Όχι γούρι, φίλε. Όχι υπενθύμηση. Όχι επαγρύπνηση. Όχι είναι γρηγόρση όλοι. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα. Στην ουσία αύριο είναι η πρώτη προπόνηση. Κλειστή και όχι ανοιχτή στο κοινό. Θα γίνει και αυτό πιστεύω κάποια στιγμή. Σήμερα περνούν από ιατρικές εξετάσεις, από εργομετρικά.
Λοιπόν, και όλα τα σχετικά που σε πολύ υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και μετά από την άφιξη του Ιβάν Σαββίδη, με τα κορυφαία μηχανήματα, με τους κορυφαίους επιστήμονες, έχει παρέλθει προπολού η εποχή που ένας τύπος φορούσε μία φόρμα και ήτανε ο προπονητής, ο γυμναστής, ο προπονητής για τους τερματοφύλακες, αυτός που τους έλεγε τι θα φάνε, αυτός που έκανε τις εφόδους για να δει να ξενυχτάνε, ο ψυχολόγος, ο διατροφολόγος, αυτός που έβγαζε το μιχάρεμα να κουρέψει τον καζόν, αυτός που το πότιζε, αυτός που τους νανούριζε τα βράδια. Αυτά έχουν παρέλθει προπολού και δεν ξέρω αν σας φαίνεται αστείο, αλλά κάποτε πραγματικά ένας τα έκανε όλα αυτά που είπα. Άντε, να βγει να κουρέψει τον καζόν, όχι, αλλά τώρα πλέον άλλος γυμνάζει τους τερματοφύλακες, άλλος φροντίζει για τη φυσική τους κατάσταση, άλλος φροντίζει για την ψυχολογία τους, άλλος φροντίζει για τη διατροφή τους, άλλος για τα εργομετρικά τους, άλλα μηχανήματα ο ένας, άλλο ο άλλος, πλέον άλλος την αποκατάσταση του τραυματία, άλλος για την αποσυμπίεση όταν έχει έρθει ξέρω εγώ από κάποιο τουρνουά και είναι επιφορτισμένος. Αλλιώς θα προσεγγίσει έναν που είναι 32-33, αλλιώς έναν που έρχεται από την ΚΑΠΑ 19, όλα σε τέτοια επίπεδα υψηλά συμβαίνουν πλέον. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή, ελπίζουμε τα παιδιά αυτά που είναι ο πυρήνας που παρέμεινε και είναι πολύ σημαντικό, ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, και ξεκινάω εσκεμμένα από αυτούς τους δύο που πληγώθηκαν, που είναι λαβωμένοι και τους περιμένουμε υγιείς πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Το ξέρετε, το βλέπετε, το είδαμε. Το έχει καταλάβει και ο πιο αδαής. Αλλά αυτοί, ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μάτος, ο Πασχαλάκης, ο Μπίσεσβαρ, ο Ακπομ, ο Σφιντέρσκι, ο Πέλκας, όλοι αυτοί που είναι ο πυρήνας, συν αυτούς οι οποίοι ήρθαν ήδη, συν αυτούς που τους περιμένουμε, έχοντας απόλυτη, και το απόλυτη το λέω με όλη την σημασία της λέξης, απόλυτη πραγματικά εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα σε δύο συνεχόμενα double. Το Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, όπως εμένα δεν έχετε να μου πει πώς θα κάνω εκπομπές, έτσι και εγώ δεν θα πάω να του πω πώς θα κάνει τον προπονητή. Την άποψή μας τη λέμε όλοι, γιατί είναι δουλειές που είσαι εκτεθειμένος και προσφέρεις ένα θέαμα, δεν βάζεις σφραγίδες σε κάποιο υπόγειο, δεν είσαι οδηγός σε μια ερημιά πηγαίνοντας με την ταλίκα πράγματα, ας πούμε, στη Γρυλανδία. Είναι τέτοια η φύση του αθλήματος που φυσικά είσαι εκτεθειμένος και θα ασκήσεις και κριτική σε αυτόν ο οποίος βρίσκεται εκεί, και το ξέρουν και τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Απόλυτη εμπιστοσύνη όμως σε αυτόν που οι επιλογές του, που μπορεί να μην άρεσαν όλες από την αρχή ή που μπορεί να γκρίνιαξαν κάποιοι ή που μπορεί να μην, αυτός αποφάσισε και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας έχει δύο συνεχόμενα double. Δεν θα σταματήσω να το λέω μέχρι η γλώσσα μου να μαλλιάσει, να βγάλει πλεξούδα σαν αυτή που φορούσε ο πέρσι ο Λιβάρες. Ράστα κιόλας. Όπως καταλαβαίνετε, η εβδομάδα είναι καθοριστική. 1 Ιουλίου αναχωρεί το γκρουπ των παικτών για την Ολλανδία. Ενσωματώθηκε ο Κάτσε, δεν ξέρω αν θα μείνει. Έχω πει για τον Κάτσε, όχι τώρα που γύρισε, αλλά και όταν έλειπε και όταν έφυγε από την ομάδα, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει λύσεις. Εννοείται ότι δεν είναι ο παίκτης που θα αλλάξει επίπεδο την ομάδα, όμως είναι μια καλή εναλλακτική λύση για ένα τρεχαντήρι στα χαφ, ένα εξάρι το οποίο θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα κόψει κτλ. Εννοείται ότι θέλουμε άλλους. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Βέρμπλουμ. Κατά πόσο μπορεί ο Πόντους Βέρμπλουμ να δικαιώσει την αιώνια υπομονή που έγινε πέρσι μέχρι να πιστεί από τη Βερμπλούμενα να έρθει και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Εκεί που άρχισε να βρίσκει τον εαυτό του, άρχισε να ανεβάζει στροφές, τραυματίζεται
με το Λεβαδιακό και χάνει όλη τη χρονιά. Και μάλιστα σε ένα πολύ ύπουλο σημείο, γιατί ο Αχίλλειος τένοντας δεν είναι ένα κάταγμα στο χέρι, δεν είναι, ξέρω εγώ, μια θλάση, δεν είναι ένα διάστρεμα, δεν είναι μια κάκωση, δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι έβγαλες έναν ώμο. Και δεν εννοώ το απορρυπαντικό. Εδώ μιλάμε για τον Αχίλλειο τένοντα που μαζί με το χιαστό είναι ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η απορία λοιπόν όλων είναι ο Βέρμπλουμ στα 32 του, αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, να ανταποκριθεί και να είναι αυτός που έκανε όνομα στην Ευρώπη και για τον οποίο έριζαν διάφορες ομάδες μέχρι τελικά να πει το ναι και να έρθει στη δική μας ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτούς που συζητιούνται να έρθουν. Ξαναλέω, ο ένας είναι ο Ντάγκλας Αουγκούστο, εξαροοχτάρι, βραζιλιάνος και αυτός. Στην Βραζιλία τα μίδια τον αναφέρουν και ως playmaker, δηλαδή πάντως είναι στη ραχοκοκαλιά. Τώρα αν είναι οκτάρι και οκτάρι είναι βασικά και περισσότερο εξάρι ή περισσότερο δεκάρι, ματάκι, χορταράκι όπως λέμε πάντα. Στην ουσία αυτός είναι ο Αντισίλβα, αν τελικά δεν έρθει ο Σίλβα, είναι ένας τέτοιος παίκτης. Εκεί με ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται να πούμε βραζιλιάνος, το γνωρίζει το τόπι, έτσι κι αλλιώς είπαμε, γεννιούνται, πρώτο κλάμα, πρώτα κάνουμε μια κλειστή τρίπλα, κάνουμε μετά ένα ψιλοκρεμαστό, κάνουμε ένα φαλτσαριστό σουτάκι και μετά λέμε μαμά, μετά βυζένουμε το γάλα της μάνας μας. Αυτό ισχύει στη Βραζιλία. Το 2018 μεταπήδησε έναντι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Corinthians από τη Fluminense. Συνολικά με τη Fluminense κατέγραψε 57 παρουσίες, με την Corinthians 17 συμμετοχές. Να βγάλουμε ένα φίλο μας από την Κόρινθο, που έχω κάτι φίλο στην Κόρινθο, κάτι ξαδέρφια, να μας πούνε φίλε, Corinthians, εκεί στο ρυθμό, τι σουβλάκι έχουμε φάει, λέω εγώ τώρα άσχετο. Και περιμένουμε να δούμε. Οι πληροφορίες έρχονται απ' έξω, το γράφουν οι Βραζιλιάνοι, ότι κατέδεσε μεγάλη πρόταση, γράφτηκε, να προσφέρει ως και 5 εκατομμύρια ευρώ, έγραψαν οι Βραζιλιάνοι, για το 85% των δικαιωμάτων του 22χρονου. Είναι και αυτές οι ηλικίες, το να πάρεις Βραζιλιάνο σε αυτή την ηλικία. Και η άλλη περίπτωση είναι σαφώς πιο έμπειρος, είναι 29χρονος Σενεγαλέζος Γιουνούς Σανκαρέ, ο οποίος αγωνίστηκε σε Ρέμς, Ντιζόν, Βαλενσιέν, Γκιγκάμπ, Λίλ, πριν καθιερωθεί στην Μπορντό που έκανε και μεγάλο όνομα. Πέρσι έγραψε 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ, 7 φορές διεθνής με τη Σενεγάλη. Αυτός είναι περισσότερο επιθετικός μέσος παρά 6, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα τους δούμε αν έρθουν. Σήμερα η κυρία Δούρου καταβάλει την πρώτη δόση της δωρεάς όλων μας για το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ. Σου λέει ότι προλάβουμε, γιατί τώρα φεύγουμε να δώσουμε εκεί που πρέπει. Έτσι είναι. Συγχαρητήρια, μπράβο. Έβγε έτσι. Αφού είναι όλα τακτοποιημένα, νοσοκομεία, σχολεία, αυτά έτσι, συντάξεις, τα πάντα όλα φίλε. Όλα. Όλα τα νοσοκομεία έχουν φίλε και γάζες και φάρμακα, τα πάντα έτσι. Δεν είπαν στον πατέρα μου, ας πούμε, ξέρετε κύριε Τσατσαρέ, όπως αρθείτε για να μπείτε μέσα, φέρτε και τα φάρμακά σας. Ήμουνα μπροστά δηλαδή που το άκουσα. Λέω, παιδιά, έχουμε και κάτι ράντζα να πούμε στο χωριό. Μήπως να φέραμε και ένα κρεβατάκι, εδώ πάει το άρρωτο κρεβατό σου και περιπάτη. Αλλά λέω, κλείνω την παρένθεση, θα πρέπει φυσικά, έτσι, γι' αυτό λένε η τζαμπαζοφιά. Γι' αυτό. Πέρα από εκείνη την ιστορία λοιπόν με τη Δούρου, περιμένουμε να δούμε στα δικά μας τα μεταγραφικά, θα πάμε σε διάλειμμα, να πούμε ότι, του Καντουρί όπως φαίνεται, όχι όπως φαίνεται, οριστικά χάλασε στην Σταντάρ Λιέγης. Θα πω ότι είπα και όταν έφυγε ο Καντουρί, το λέω και τώρα που γύρισε, δεν είναι από τους αγαπημένους μου. Θεωρώ ότι πρόσφερε λίγα πράγματα σε σχέση με τα λεφτά που πήρε, σε σχέση με τη φήμη που είχε παίκτης του καμπιονάτο, και έχω και την αίσθηση ότι παίκτης τώρα που ξεμένει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι συγκεντρωμένος παίκτης, που ήθελε το χειμώνα να πάει στην Πάρμα,
τώρα που σηκώθηκε και ξεσηκώθηκε να πάει να φύγει να πάει στο Βέλγιο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο στόχο της ομάδας μας. Αυτό πρέπει να το δει ο προπονητής. Δηλαδή, θα το πάρει απόφαση ότι εδώ είναι η στέγη του για τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα, και να ξεχάσει τη μεταγραφή, ή θα είναι με μουτσουνίτσες και δυσφορώντας και off. Εγώ που είχα ξεσηκωθεί για να φύγω, γιατί δεν θέλω να είμαι άλλο εδώ. Ξέρω εγώ, ο καθένας είναι, μπορεί να θέλει να πάει στη χώρα του, έτσι, γιατί εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, το Βέλγιο. Ή μπορεί να θέλει να γυρίσει στην Ιταλία που έπαιξε για χρόνια, στην Τωρίνο, στην Νάπολη κτλ. Okay. Αν είναι να μείνει και να είναι όλος δοσμένος, το ξαναλέω χωρίς να με τρελαίνει σαν παίκτη, θυμάμαι 3-4 στιγμιότυπα από αυτόν. Καλώς. Αν είναι να μείνει λοιπόν και να είναι να τα δώσει όλα, βεβαίως. Αν είναι να μείνει και να έχει, να είναι μαραζωμένος, να απαγγέλει καριωτάκι και να τραγουδάει άνοιξε πέτρα για να μπω, τότε κακώς. Θα κοιτάξει πάλι να φύγει. Να βρει μια ομάδα να φύγει, να πάει αλλού, αν το μυαλό του είναι στο να φύγει. Τα είπαμε για τα παρακαλετά, να μην λέμε πάλι τέτοια. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Υπενθυμίζουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε καινούριο και μεγάλο και σπουδαίο δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Στο ερώτημα τι γίνεται με την περίπτωση μεταγραφών. Παιδιά, ακούγονται τώρα και γράφονται διάφορα ονόματα. Φυσικά δεν υπάρχει Ριμπερί, επειδή μου γράφει ο Τάκης από την Άωσα, καλημέρα. Τι Ριμπερί ρε παιδιά. Κι αν υπήρχε θα το έβγαζαν, ας πούμε. Και θέλουμε παίχτη τύπου Ριμπερί. Δεν ξέρω. Και ο Ριμπερί πώς θα έρθει, ας πούμε. Ε, δεν ξέρω. Προτιμώ τρελαμένους, προτιμώ 26χρονους, 22χρονους, 25χρονους. Θα μου πεις, θα έρθει ο Ριμπερί και θα πεις όχι. Εννοείται πως όχι. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά ξέρω εγώ, να πάμε λίγο πιο normal, ας πούμε. Να είμαστε λίγο πιο λογικοί, λέω εγώ. Και αν έρθει ο Ριμπερί, γιατί δεν έρθει και ο Ρόμπεν να έρθουν πακέτο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Στα στεριά και πετάω! Έχω χαρά και ΠΑΟΚ, δεν λέει ρε φίλε. Μόνο τα δικά μου αυτιά ακούν αυτό. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ, δεν λέει. Δεν πέφτει με τίποτα! Ενημερώνουμε φίλους και εχθρούς, συνδετημόνες και όχι μόνο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τους ρουφάμε το μεδούλι. Ζήστε το όλο αυτό. Απολαύστε το. Βλέπετε. Απανωτές φαλιάρες ο Ολυμπιακός. Όχι από αυτό τον, πώς το λέγανε αυτό τον αμυντικό που ήθελε ο Μαρτίνες, ο Σεμέδο. Όχι από τον Βερμπιούλεν. Όχι από τον Μπέρκ. Όχι από το Σκριτέλ. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Είδα επειδή βγάλαν λίγο γλωσσίτσα πάλι κάποιοι, επειδή κόλλησε του Ισμαήλ Σίλβα. Λες και θα κλάψω. Απανωτά όχι. Τι έγινε ρε παιδιά, δεν είναι τόσο ελκυστικό το project Ολυμπιακός για τους παίκτες του εξωτερικού τώρα που έχει μείνει εκτός της Champions League. Ε, ωραία ήταν όταν τα τακτοποιημένα όλα και έβγαινε κατευθείαν, ε. Επίσης, βλέπετε ότι κατήργησαν το μέτρο της αφαίρεσης βαθμών για επεισόδια. Σοπάτε ρε παιδιά. Τώρα δηλαδή που αναμένεται οι άλλοι βλέποντας τις μέτριες ομάδες και που είναι δευτερότριτοι στην πρώτη δεύτερη στραβή να τα σπάνε κάτω. Τώρα ας το αλλάξουμε, τώρα που είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Τώρα που ο κόσμος του κατάλαβε και προστατεύει το σπίτι του και ήταν υποδειγματικός 2 χρονιές, ενώ προκλήθηκε σε απίστευτο βαθμό. Ε, τώρα είναι μια χαρά, έτσι. Βλέπετε πως λειτουργούν. Βλέπετε. Τώρα σκούζουν που θέλει έρθει να πάρει τον πρωταθλητή, τον αίτητο, τον ταμπλούχο, να τα δώσει τα 7, τα 7,5 και του λέει θα τα πάρω πίσω. Θα έχω τεράστια τηλεθέαση. Ο ΠΑΟΚ πουλάει αυτή τη στιγμή. Είναι το νέο project. Τώρα είναι καλά, ε. Όταν έπαιρνε τα 8,2 ο Γαύρος για 15 αγώνες. Πόσο κάνει ρε Κιώση, για κάνε μια διαίρεση. 8,2 εκατομμύρια ευρώ για 15 παιχνίδια. Πόσα είναι ρε φίλε το παιχνίδι.
Και τι έπρεπε να πουλάνε αυτοί, δεν θέλω τώρα, πάει το μυαλό μου κάπου. Τι έπρεπε να πουλάνε για να βγει το έξοδο. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι, γεια σας. Δεν πιστεύω να κάνω πάλι σεφτές. Γιώργο! Καταρχήν απαγορεύεται η παιδική εργασία. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες ότι κατέβασε ένα κοριτσάκι χθες και το έβαζες να εργάζεται. Μη γελάς καθόλου. Η καταγγελία έχει γίνει και στο παιδικό χαμόγελο και στίβωτο. Το νεκταράκι μου. Ήρθε και σήμερα έξω. Και σήμερα έξω, ενώ την έχω όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Στην κοριτσάρα μας. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια το Γιάνναρο. Μας έχει κάνει υπερήφανους. Βουρκώσαμε όλοι, φίλε, βλέπαμε τα βίντεο έξω με τον Γκιώση και κλαίγαμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα παιδί. Και αυτά να τα καταλάβουν ορισμένα παιδιά που ξεκινάνε πολλά γονήρα και μόλις αποκτήσουν ένα όνομα τα καταστρέφουν. Σωστό. Τρία ονόματα θα πω, ένας Χούτος, ένας Νίνης, ένας Κλάος Αθανασιάδης, καταστραφήκανε γιατί δεν είχαν... σταμάτησαν να δουλεύουν, γιατί ψηλωθήκανε, γιατί νομίσαν ότι τέλος, αφού κάνανε μια καλή χρονιά. Έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής και ένας μπασκετμπολίστας είναι μέχρι τα 35 του, άντε 36 του. Μετά θα κάνει τη ζωή την οποία δεν μπορεί να κάνει κανένας. Ειδικά για τον Κλάους, έτσι στεναχωρέθηκα τόσο πολύ. Άστο. Μια και ιστορία που Γιάννα... πονάει. Και πού θα πάει τώρα, πες μου. Πονάει. Χθες ανήρτησε κάποιος στην ομάδα μια φωτογραφία από το promotion για τα παλιά διαρκείας. Νομίζω 2010 εκεί. Και ήταν ο Γκαρσία, ο Λίνο και ο Κλάους, φίλε. Και λέω, τι έκαναν οι δύο, τι ιστορία έγραψαν, τερμάτισαν την καριέρα τους έτσι όπως έπρεπε, εισέπραξαν αγάπη, δόξα και πού βρίσκεται ο Κλάους και πώς πήγε η καριέρα αυτού του παιδιού. Που ήτανε βασιλιάς, φίλε. Βασιλιάς, ο νούμερο ένα. Ο νούμερο ένα. Κρίμα. Εγώ θα προτιμούσα τον Βραζιλιάνο από τον Σεναγαλέζο. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Διευκρινίζω. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν θα έρθει ο ένας, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει ο άλλος. Είναι άλλου είδους ποδοσφαιριστές. Διότι λίγο πολύ από τους Αφρικανούς, ότι να το πάει ώρα της, έχουμε δει πολλά καθυστερήσεις. Ναι, θα σου πω το εξής, Γιώργο μου. Αυτός Αφρικανός είναι μόνο στην καταγωγή, γιατί πάρα πολλά χρόνια είναι εκεί στην Γαλλία. Στη Γαλλία, οπότε... Μόνο στην καταγωγή μπορεί να πεις ότι... Μακάρι. Δεν ξέρω αν έχει γεννηθεί κιόλας εκεί, αλλά έχεις δίκιο ότι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά ξεκίνησε την καριέρα του από τη δεύτερη ομάδα της Παρίσι Ζερμέν, δηλαδή πολύ νέος. Μετά Ρέμς, Ντιζόν, Βαλενσιέν. Οι μεταγραφές θα γίνουν και θα γίνουν καλές μεταγραφές. Ακριβώς. Έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη. Και περιμένουμε. Μπράβο πάλι το Γιάνναρο. Μας έκανε εθνικά υπερήφανους. Ήταν ένα χαστούκι, όχι ένα χαστούκι, σφαλιάρα μεγάλη στον Τζουκαλά και στον κάθε Τζουκαλά. Στον κάθε σάπιο μυαλό. Άστο, δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Άστο. Τι να λέμε τώρα. Σοβαρά μιλάς. Εμείς οι οποίοι καταγόμαστε, είμαστε από γονείς, από οικογένειες προσφύγων που φύγανε από τις χαμένες πατρίδες για να σώσουν τη ζωή τους. Το καταλαβαίνουμε. Τι να λέμε τώρα, δεν χρειάζεται. Αυτούς τους ανθρώπους τους καταλαβαίνουμε. Αναγκαζόμαστε να εξηγούμε τα αυτονόητα. Όταν λοιπόν, ο άλλος πάει με το... μαζεύει τους Έλληνες και ψέλνουν μαζί τον εθνικό ύμνο και αρνείται να βάλει την υπογραφή του πάνω στη σημαία. Τι να πεις άλλο. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό για αυτούς που λένε ότι καθορίζει το χρώμα, λέει και αυτός είναι έτσι ή δεν είναι αλλιώς. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτός είναι πιο Έλληνας από πάρα πολλούς. Σήμερα τι κληρώνεις, γιαούρτι? Σήμερα αεράκι κοπανιστό, αεράκι. Είχα ένα τρίμερο. Από το πρωί φυσάει. Οπότε είναι ελευθέρας.
Free, freelancer. Γεια σου Γιώργαρα μου. Με μήνυμα για με τηλέφωνο. Τίποτα, με τη ματιά μόνο σήμερα, με το βλέμμα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Αεράκι πουλάνε και στη Χάρτινη. Να ξέρεις. Και στη Χάρτιν, βεβαίως, ναι, αλλά με το κιλό. Ναι. Είναι με το κυβικό μέτρο, δεν ξέρω πώς πάει ο αέρας. Ναι, αλλά σήμερα καταβάλει την πρώτη δόση η κυρία Δούρου. Η απερχόμενη, δηλαδή, πρόσεξε, ό,τι προλάβουμε, παιδιά! Ό,τι προλάβουμε, ας δώσουμε. Θα έχουν μαζί, θα το γιορτάσουν εκεί. Θα είναι ο Βράνιες, αυτή η παιχτάρα, η οποία όπου πηγαίνει. Ναι, ναι. Πετυχαίνει. Μέσω όρο έχει 7 αποβολές τη χρονιά, εκτός από εδώ από την ΑΕΚ της Παράγκας που διαμαρτύρεται κιόλας. Εδώ οι Έλληνες δεν είχαν τα χώσια και ξέρει, λέει, θα βάλουν σαν σύμβολο το βρακί της Καρλέουσας. Αυτής εδώ θα το κρεμάσει. Είναι μια σοβαρή μεταγραφή. Σοβαρή μεταγραφή. Σοβαρή μεταγραφή, ναι. Αυτοί εδώ λοιπόν, Κωστή μου, μας κουνάνε το δάχτυλο. Κατάλαβες. Αφήνουν υπονοούμενα αυτοί που έχουν ξεφτυλίσει κάθε έννοια. Δηλαδή ό,τι προσπάθεια έγινε για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο πήγαν και την προσετερήθηκαν τελείως. Δηλαδή έχουν την πάρει ό,τι παραγγίσιο υπήρχε. Ό,τι υπήρχε, ρε. Και ήρθανε και το αποκορύφωμα ήταν να συνεργαστούν και με αυτούς που υποτίθεται ότι ήρθαν να διώξουν οι καθαροί. Οι Θωμάδες, οι Γιαννάκηδες κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και πρόσεξε τώρα, τους ενοχλεί ο Περέιρα γιατί είπε ξένοι διαιτητές, ρε παλιομπίμπιδες. Ξένοι διαιτητές. Θα έρχεται ο ξένος, ο οποίος ξένος και εμένα με αδίκησε. Αλλά, ξέρεις τι λέω, είναι ξένος και είναι τουλάχιστον καθαρός. Ό,τι βλέπεις χειρίζει. Ο ξένος, αν θυμάσαι, είχε έρθει ο Δανός, ο Άκα, ο οποίος ήταν λίγο ματιαγμένος, είχε λίγο το κεφάλι του. Το θυμάμαι εκεί, που αποβάλλει το Δανός. Αλλά, αν θυμάσαι, μετά την κόκκινη, την άδικη που δίνει στο Ζαμπά, το γυρίζει το φίλο. Δηλαδή, παίζει κανονικά. Ο Έλληνας, ο ταγμένος, το πάει 100% μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Θυμάσαι το Σπάτα. 100%. Φίλε, είδα τον Μπορμπαλάν, είδα στον τελικό τους διαιτητές, είδα στο μεταξύ μας ντέρμπι με τον Γαύρο. Λοιπόν, είδα διαιτητές που ήμουν ήσυχος με αυτό το κομμάτι. Δεν ξεχνάμε ποια ομάδα έβγαλε ανακοίνωση κατά των ξένων διαιτητών. Κατά του ΒΑΡ. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Για να μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια. Του χρόνου με ξένο διαιτητή, όποιος και αν κυβερνήσει, το διευκρινίζουμε. Μην νομίζετε ότι είναι ο ανίσχυρος ΠΑΟΚ που θα καθίσει να δεχτεί τις φαλιάρες. Ή θα καθίσει να του κουνούν το χέρι. Είναι πολύ δυνατός πλέον ο ΠΑΟΚ για να μπορεί όποιος κι αν είναι αυτός που θα κυβερνήσει, που ξέρουμε ποιος θα κυβερνήσει, όποιες σχέσεις κι αν έχει με αυτούς οι οποίοι είναι στο παρελθόν οι ευνοημένοι ή οι χιλιοευνοημένοι, είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ πλέον για να καθίσει και να είναι καλά. Τον πόλεμο, όπως είμαι, τον ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα δεχτεί η ομάδα τεράστιο πόλεμο, γι' αυτό πρέπει να πάει οχυρωμένη κανονικά, να πάρει τους καλύτερους παίκτες. Πρώτα για να κάνουμε το βήμα για την Ευρώπη, που θα είναι η εκτόξευση του συλλόγου, όλου του συλλόγου. Και από εκεί και πέρα μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα ας έρθουν. Ας έχουμε εμείς την ομαδάρα που πρέπει. Αυτό και ας τολμήσουν οι άλλοι να μας φάξουν. Αυτό ακριβώς. Εφόσον υπάρχει ξένος διαιτητής, εφόσον υπάρχει το ΒΑΡ, μειώνονται κατά πολύ οι πιθανότητες, μάλλον οι δυνατότητες που τους δίνονται για να μπορούν να με βλάψουν. Γι' αυτό προσπαθούν, λοιπόν, βλέπεις, θα σε μειώσουν με τη λάσπη. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν. Συνεχώς. Γι' αυτό λοιπόν. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, Κωστή. Ο Σανγκαρέ, να πω τον κύριο Γιώργο, ότι είναι καταπληκτικός παίχτης. Μακάρι να έρθει. Μακάρι, μακάρι. Επειδή αυτό το συγκεκριμένο τον έχω δει στο γαλλικό πρωτάθλημα, είναι άλογο, άτι κανονικό. Αν εξαιρέσει ο Σορλένο, όσοι ήρθαν από τη Γαλλία δεν μας πάνε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κτλ. Θα μου πεις, πήγαμε και πήραμε τον Λεβέκ, τον πολυτραυματία. Και τον Μουλέν. Κοίταξε να δεις. Πάντα υπάρχει μία περίπτωση και μία αντιπερίπτωση. Έτσι, εννοείται. Ο Λεβέκ, είπαμε. Όταν μιλάμε για τόσες λίγες περιπτώσεις, σίγουρα κάποιες. Η κόρη του Κρέσπο περισσότερες φορές, η νεογέννητη κόρη του Κρέσπο, πάτησε περισσότερες φορές στην Τούμπα από ότι ο Λεβέκ. Καλά, εννοείται. Τι να πούμε τώρα. Και για τον Καντουρί, Κωστή μου, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Αν είναι ο Καντουρί που έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, που ήταν εκπληκτικός, καλώς να ορίσει. Δεν ξέρω, άμα καθίσει κάποιος και δει, ήταν ο παίχτης κλειδί που εξαφάνισε το Φορτούνι από το γήπεδο με τα ντουμπλαρίσματα που έκανε σε κάθε επίθεση του Ολυμπιακού. Αν έρθει και θέλει να κάνει τουρισμό, συνευχή του Θεού, της Παναγίας, όπου το διευκρίνησα ότι αν το μυαλό του είναι εδώ, που και πάλι εμένα σαν παίχτης δεν με τρελαίνει, δεν μπορώ να κάνω κολοτούμπα σε αυτά που λέω, είτε ο παίχτης φεύγει είτε μένει, έχω σταθερή άποψη για τους παίχτες μας. Αν όμως το μυαλό του είναι στο φεύγα, διότι παρότι ήταν να φύγει το χειμώνα προς τιμήν του και από τη στιγμή που είπε μένω,
παρότι είχε την πρόταση από την Πάρμα, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Άσχετα που περιμέναμε παραπάνω πράγματα από ένα παίκτη που έχει παίξει στην Ιταλία. Περιμένουμε, εννοείται. Ιταλία, περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτό έχει συνδέσει και τον ΠΑΟΚ με του πολλού τραυματισμού κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και θέλει να βοηθήσει. Θα δούμε. Ας επιλέξουν αυτοί το καλύτερο για την ομάδα. Εμείς συνεχίζουμε την δουλειά μας, Κωστή μου. Έγινε. Φιλιά. Καλημέρα, φιλιά καλημέρα. Πολλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Εσύ, σε ακούω. Είσαι ο καλύτερος, φαίνεσαι από τα μάτια, είσαι ντόμπρος άνθρωπος. Εγώ με τον Μπάμπη τον Πατμανίδη, αυτός είμαι, κατάλαβες. Και σε κατάλαβα είμαι. Φίλε, σε κατάλαβα. Ο ΑΕΚ Μπάρλος. Ο σύλλογος μεγάλος. Λοιπόν φίλε, τι να σου πω, είμαι στα Χανιά, έχω ανέβει εδώ πάνω φίλε στο βουνό. Έχει, ένα θα σου πω μόνο, κάτω η πόλη έχει 29 βαθμούς το βράδυ. Και ανεβαίνω πάνω στο βουνό που μιλάμε τώρα για 13 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά με στροφές. Στο χωριό πάνω που μένω. Και έχει θερμοκρασία που δείχνει το αμάξι όταν σταματάω 4 ώρα το πρωί και αδειάζω και το σκυλάκι που έχω μαζί εδώ και κάνουμε παρέα. Σε ωραίο. Έχει 19 βαθμούς. Περιοδεύεις. Περιοδεύεις δηλαδή, κανονικά on tour είσαι. On tour. Είμαι στο χωριό εδώ που ξεκίνησε η επανάσταση, στο Θέρισο. Ελευθέριος Βενιζέλος 1905. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχω ανέβει εδώ στο χωριό και ακούνε τα παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα, έχει ίντερνετ εδώ, δουλεύει, ναι. Δουλεύει το wifi full εδώ. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία, στη φύση μέσα. Και, άμα πάω τώρα στο καφενείο και ζητήσω εσπρέσο, δεν έχει, αλλά από wifi... Άλλο φίλε, σε παρακαλώ φίλε, αυτά είναι τα για τις επιβίωσεις, χωρίς εσπρέσο μπορείς, χωρίς wifi, είσαι σοβαρός, υπάρχει μία, άσε να το πω γρήγορα για να μιλήσει ο επόμενος. Μου βάζουν εδώ κάτι πιτυρίκια τώρα είναι στο Λύκειο, μου βάζουν εδώ πέρα, μου λένε κύριε Λευτέρη, κύριε Λευτέρη, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ πέρα πρώτη φορά το 2003. Ναι, ναι, προχώρα, σου βάζουν. Μου βάζουν στο YouTube το όλα ένα δρόμος, όλα είναι δρόμος. Όλα είναι δρόμος, που λέει το γκρέμισε το. Ρίχτο, Ηλία ρίχτο, δεν το έχεις δει αυτό, δεν το έχεις δει. Έπεσε κιόλας. Ηλία ρίχτο και έριξε τη γραμμή κυρίες και κύριοι, φοβερός ο συγχρονισμός, φοβερή να πούμε η αιτία αυτή. Καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Γεια σας τώρα. Καλημέρα σας. Έλα ακουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να πω, επίτρεψέ μου, Στελάρα, μια στιγμή να πω μόνο, ότι ο Γιουνούς Σανκαρέ γεννήθηκε στην Γαλλία. Έτσι. Φίλες, αυτή, 10 Σεπτεμβρίου του 89. Σε αυτή την ηλικία, αυτή τη στιγμή που έχει τόσες συμμετοχές, μπορείς να δεις άμα βγάζει κουσούρια ή δεν βγάζει. Άστο, τι να. Αυτό είναι φίλε άλογο. Άλογο. Μακάρι, φίλε να έρθει. Ναι. Μακάρι να έρθει αυτός ο παίκτης. Απλά το διευκρίνησα επειδή είπε πριν ο κύριος Γιώργος ότι να οι Αφρικανοί και τα λοιπά. Κατά καιρούς, να σου πω κάτι, κάποιος τους πήρασε η θάλασσα και δεν ξανατρώνε αλάτι τώρα. Εντάξει, βγήκαν και κάποιοι προβληματικοί, αλλά βγήκαν και πόσοι άλλοι παιχταράδες που ήταν τύπος υπογραμμός, έτσι. Από τη Γαλλία. Έχουμε το παράδειγμα του Σορλέν, έχουμε και το παράδειγμα του Λεβέκ. Οκ. Okay. Είναι τι, πώς και τι και πώς. Και το Νιμανί, θυμάσαι ένα στέλνο. Α, το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Και το Φυσέγγι. Πώς δεν το θυμάμαι. Πώς για... Δεν είναι τέτοια περίπτωση τώρα. Αυτός εδώ, απλά το διευκρινίζω, το διευκρινίζω, ότι μόνο στην καταγωγή είναι από γονείς Σενεγαλέζους, έτσι, γεννήθηκε εκεί και απλά από το 15 αγωνίζεται, ενώ είχε αγωνιστεί στην κάτω, στην Άνταρ 21 της Εθνικής Γαλλίας. Το 15 επέλεξε, γιατί μπορεί να επιλέξεις, επέλεξε την Εθνική Σενεγάλης και από το 15 αγωνίζεται στην Εθνική Ανδρών της Σενεγάλης. Μιλάμε για σπουδαία περίπτωση και εδώ θα ισχύσει το... Μπες μέσα και παίξει κατευθείαν. Άλλος ίσως να είναι πιο να έχεις άλλες προσδοκίες, να είναι πιο εξελίξιμος, αλλά εμείς του τώρα, αν μπορούσαμε να πάρουμε έναν από τους δύο, θα έλεγα τους Σανκαρέ. Αν μπορούσε και τους δύο, πάρουμε και τους είναι, δύο. Νομίζω ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Ότι ο ένας είναι περισσότερο δημιουργικός, αν έχω καταλάβει δηλαδή, ο Σανκαρέ. Πρώτο σε assist στην Μπορντό πέρσι. Όταν είναι πρώτο σε assist, δύσκολο να είσαι εξάρι, ας πούμε. Ο άλλος είναι περισσότερο 8 από ό,τι καταλαβαίνω της Κορίνθιας. Ο Ντάγκλας Αουγκούστο είναι, ας το πούμε έτσι, είναι τύπος ο οποίος θα έρθει αντί για τον Σίλβα, αν χαλάσει τον Σίλβα οριστικά. Εγώ πιστεύω μακάρι να πάρει δύο παίκτες. Δύο θα πάρει, δεν υπάρχει. Στα χαφ το είπαμε αυτό. Δύο αν όχι τρεις, δύο σίγουρα. Ναι. Έτσι πιστεύω. Δεν έχω πληροφορία, το τονίζω, έτσι, δεν έχω καμία πληροφόρηση. Ναι. Όπως επίσης, εμένα δεν μου βγάζει το μυαλό ότι θα πάρει και επιθετικό.
Εγώ πιστεύω θα πάρει ένα έμπειρο εξτρέμ γιατί. Άλλο για τον εξτρέμ. Έχουμε πολύ ταλέντα. Δεν μιλάω για τον εξτρέμ. Δεν μιλάω για εξτρέμ. Πέρα από το εξτρέμ. Μιλάω ότι θα πάρει και center for. Έτσι έχω την αίσθηση. Εκτός κι αν ο εξτρέμ που θα πάρουμε έχει τον γκολ, ας πούμε, πάρα πολύ άνετα. Έτσι. Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα πάρει ένα έμπειρο εξτρέμ και θα ξεκινήσει με μεγάλη προσοχή στον ακούμε. Δηλαδή έδειξε το παιδί ότι μπορείς να βασιστείς πάνω του. Έχει τα σημαντικά προσόντα και το ταλέντο να πρώτο κάνει... σκόρερ του χρόνου. Και θα βάλω και συνθήκη και Βελεσιώτη και Μπουφίλιου και Μαδία Ρεμπούτσικα και ό,τι θέλετε στοίχημα. Κωστή, να δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια μου στο Γιάννη τον Κούπο, το έχω ξαναπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το ήθος αυτού του παιδιού και όχι μόνο γιατί και στη σημαία που δεν υπογράφει και όλη του τη διαδρομή. Αν δεν το ανέβασε ήδη η Χρύσα, θα το ανεβάσει σε λίγο, είμαι βέβαιος, στον τοίχο μας, να δείτε το στιγμιότυπο που με γεμάτα τα μάτια του τρομερά συγκινημένος ευχαριστεί. Είναι συγκλονιστική στιγμή, παιδιά. Φίλε, όποιος πει ότι δεν ζηλεύει, ότι δεν θα ήθελε και το παιδί του να μπορούσε να έχει κάνει τέτοια πράγματα, πιστεύω πολύ θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του, να κάνουμε τους γονείς μας τόσο περήφανους. Δηλαδή είναι η καριέρα του, διαδρομή του, όλα είναι ένα παραμύθι. Μπράβο στο παιδί, γιατί δούλεψε, δουλεύει και δουλεύει. Δεν ξέχασε επίσης από πού ήρθε. Όταν έρχεται στην Ελλάδα, πηγαίνει στη γειτονιά του, κάνουν 5x5, πηγαίνουν στους ανθρώπους που πραγματικά ξεκίνησαν μαζί. Θυμίζω ότι θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ για τους ανθρώπους που επλήγησαν πέρσι, που κάηκαν σε εκείνη την πολύπαθη περιοχή στο Μάτι. Και τι να πεις ρε παιδιά, αυτός είναι πρότυπο, φίλε. Αυτός είναι πρότυπο για τα παιδιά. Για κάτι ξεφτυλισμένα σκουπίδια που αυτός είναι το πρότυπο και οι άλλοι είναι στην άλλη άκρη του πρότυπου. Άστο φίλε. Έτσι, τι άστο, άλλη, φίλε. Χαλάμε και το σάλιο μας χαλάμε. Έτσι, ρε φίλε. Άστο φίλε. Άστο. Κωστή, και να σου πω κάτι και γράψω σήμερα πόσο του μηνός είναι. 25 σήμερα. 25 Ιουνίου. Ναι. Ότι μόλις αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, ότι δεν θα έχει ελπίδα να πάει σε ομίλους Champions League, που είναι το προφανές σενάριο, θα απολυθεί και ο Φορτούνης, φίλε. Δεν αποκλείεται. Γράψου σήμερα 25 Ιουνίου από δίπλα. Εγώ άλλο λέω, πονηρά σκεπτόμενος. Τώρα που εκεί θα αρχίσουν τα κλωτσομπουνίδια και τα μπινελίκια, γιατί... Ναι, το άκουσα και συμφωνώ και αυξάνω. Πρόσεξε, τώρα, παιδιά, δεν θα ισχύει η αφαίρεση βαθμών. Ναι. Εκεί που ήταν συσσωρευμένη η πίεση 33 ετών και που σου κλέψαν το πρωτάθλημα, εκεί ίσχυε η αφαίρεση, έτσι. Εκεί ίσχυε. Τώρα ξαφνικά που εγώ είμαι ο δυνατός και εκεί θα υπάρχουν προβλήματα με κορνέδες, με μπινελίκια, με... Αυτοί δεν είναι μαθημένοι, φίλες, ανομβρία τίτλων. Θα έχουν ιστορίες, θα έχουν σοβαρά θέματα. Τώρα δεν ισχύει πλά, καταργείται, έτσι. Τέλεια. Ό,τι υπομονή κάναν τελείωσε, να ξέρεις, φέτος θα έχουμε άγρια γούστα κάτω, φίλε. Φιλιά! Γεια σου, Στελάρα! Γεια σου, Στελάρα! Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Χωρίς καλημέρα. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Έλα. Χωρίς καλημέρα, χωρίς. Γιατί είμαι λίγο θυμωμένος σήμερα. Πες. Με την κυρία Δούρο. Είμαι... Έλεγε παλιά όταν ήταν στα καλά του ο Έλληνας, ότι πάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλος μας. Μας. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Έτσι κυβερνάτε, κυρία Δούρου. Έτσι, φίλε. Στη φωτιά που ήσασταν, κυρία Δούρου, που είστε περιφερειάρχης εκεί. Πουθενά, φίλε. Πού ήσασταν. Πουθενά. Πουθενά, ε. Πουθενά. Τώρα γιατί βιάζεστε να δώσετε. Φύγετε και ας τα δώσει ο επόμενος. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που θα λέει 6 μήνες, ένα χρόνο πριν αλλάξει η κυβέρνηση, πριν γίνουν εκλογές, δεν θα δίδεται φράγκο. Ναι, μην το κάνετε έτσι, όπως τις μεταθέσεις στη Βουλή για να μείνουν μόνιμα οι δικοί σας. Μην το κάνετε έτσι πλέον. Φτάνει. Φτάνει. Αυτή η κοροϊδία φτάνει, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Μην άπησε. Όταν είσαι για κάπου υπεύθυνος, δεν θα κοιτάς να βολέψεις. Φοβάστε. Σας απειλούνε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι κάνουν αυτοί, δηλαδή, έτσι κυβερνάτε τη χώρα. Φόβος, φίλε. Κατάλαβες, φίλε, τώρα δηλαδή ακούς πράγματα και τρελαίνεσαι. Δεν είναι... Τι να πω. Τέλος πάντων. Προχωράμε εμείς. Συνεχίζεις να κάνεις το ίδιο λάθος, φίλε μου, αδερφέ μου Κώστα, να εξηγείς τα αυτονόητα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν πρέπει. Λοιπόν, το πανηγύρι τώρα άρχισε, παιδιά. Α, καλά. Τώρα από εδώ και πέρα, να ξέρετε.
θα γίνουν είναι πολύ μόνο ωραία η αρχή. Και το λέω συνέχεια. Για πολλά χρόνια. Είναι μόνο η αρχή. Το λέμε με πολύ αγάπη. Έτσι. Και τους προειδοποιούμε κιόλας. Αν νομίζετε ότι αυτό το double πέρσι τελειώσαμε, δηλαδή άντε, okay, ξεθύμανε η επιθυμία μας και ότι ήταν συνέβη, γιατί βλέπετε ότι το αποσιωπούν πραγματικά έτσι θελικά. Απόλυτα εσκεμμένα, Παναγιώ, το βλέπεις έτσι. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Ο υδρότας σας θα κατέβει στις λακκουβίτες πίσω από έτσι, τα γόνατα και μέχρι τις φτέρνες. Πίσω στην κολοχαράδρα του υδραυλικού. Άμπραβο, έτσι. Θα γεμίσει. Θα στις λακκουβίτες πίσω από τα γόνατα έτσι. Και στις φτέρνες σας. Θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. Θέλω οι πατουσίτσες και οι παλαμίτσες σας να έτσι, είναι υγρές. Έτσι ακριβώς. Φουλ του μωρομάντιλου. Γεια σου Παναγιώτη. Έτσι τόσα χρόνια εμείς βογκούσαμε και τώρα μας κάνουν. Και θέλω να πω γιατί αυτή την απόφαση με τους τρεις βαθμούς, εγώ συμφωνώ. Ας μην τρώνε μείον. Ας τους αφήσουν για τους 10 αγωνιστικές με κλειστό και το κλεισμένο. Γήπεδο. Μάλιστα, ναι, να δούμε. 10 αγωνιστικές όπως έπαιξα εγώ και να δούμε τι θα γίνει την πρώτη αγωνιστική που θα μπουν μέσα. Για να ξέρουν πώς είναι, ποιος είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και τι πέτυχε. Και τι κατάφερε. Άστο. Κανένας άλλος, φίλε. Κανένας άλλος. Πήγανε μέσα στο σπίτι του. Το κλέβανε μπροστά του. Και δεν αντέδρασε. Oh, φίλε, δεν μπορώ. Ποια είναι το στομάχι, το πιστεύεις ότι σφίγγεται, φίλε, το στομάχι μου όταν κάνουμε εκείνη την κουβέντα. Σφίγγεται. Αλήθεια στο λέω. Δεν πρόκειται, φίλε. Δεν πρόκειται αυτό το πράγμα. Εκείνες μέρες, εκείνες εκπομπές, εκείνες βραδιές, όσα χρόνια και να περάσουν. Να ξεχάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σου πω και κάτι. Δεν θέλω να ξεχάσω, φίλε. Άμπραβο, αυτό είναι. Δεν θέλω να ξεχάσω. Γιατί εμάς μας αρέσει και ο πόνος. Δεν θέλω. Ο πόνος γίνεται κίνητρο για μένα, φίλε. Για σένα. Για όλους μας. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, αδέρφια, κλεντήστε τους. Έτσι! Ζούμε σου, αδερφέ μου! Φιλιά! 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 Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας, Αιγαίων Ψαραγορά, πρότυπη ηχθειοπολιάρες και στο Ρεόκαστρο και στο Διοικητήριο. Το πρωί παίζει τάβλη και κάνει τσαταλίνα ματαλίνα η Γοργόνα με το ψάρι και εμβρόντιτο κάποια στιγμή λέει: «Οχ, τι έγινε ρε παιδιά τώρα, τώρα στο πιάτο, Αιγαίων». Και έρχεται καθαρισμένο από λέπια, από εντόστια. Υπέροχα πράγματα. Το πιο νόστιμο παγωτό, τα ωραιότερα γλυκά στο Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης και στα δύο Καραολίου και Δημητρίου 244-163 και έναν αμέλεια και βυσσινό σοκολάτα και καημά και αγριοκέρασο και τρέχουν και τα σαλάκια μας. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Bosch κλιματιστικά και ψυγειοκαταψύκτη σε αυτό το διάστημα. Μπαίνετε μέσα, ζητάτε το μάκι του Παμπουκίδη, λένε ο τρελός το πρωί, λέει ότι είναι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Κάνε κατάσταση, κάνε τιμές. 51 χρόνια προσφοράς. Όσο για το παιδί σας, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, ακούστε με, εκεί θα πάρει πραγματικά τα εφόδια για να έχει μια σταδιοδρομία λαμπρή με άνθρωπος πρώτα και μετά ο επιστήμονας σε ένα περιβάλλον εξαιρετικό. 475-900, αν το παιδί σας είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, ξεκίνησαν οι εγγραφές, να μάθει άριστα τη γλώσσα και να προχωρήσει η ζωή του. Να κάνει αυτά που ονειρεύεστε και που ονειρεύεται και το ίδιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Να σου έλα, 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 πάμε! Κυρίες και κύριοι, έχουμε στο στούντιο την... Εδώ. Αθηνά. Γεια σου Αθηνά, τι κάνεις? Καλημέρα, καλά. Ήρθες να παραλάβεις φανέλα? Ήρθα να παραλάβω φανέλα του ΠΑΟΚ. Για τον αδερφό. Για τον αδερφό μου. Που είναι... Στην άλλη γραμμή! Ναι! Καλημέρα! Κώστα! Σουμουσού! Τι φλανάχη η Βίκη Γατζηβασιλείου και τα πακέτα της και να φύγει ο τείχος. Ενώνουμε οικογένειες κυρίες και κύριοι με βαθιά συγκίνηση. Μίλα με την αδερφή σου. Κωστάκη. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσα θα μου δώσει για τη φανέλα που ήρθα να πάρω? Ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι έχεις δίπλα σου έναν ιστορικό άνθρωπο που κάνει 20 χρόνια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Η αδερφή σου κάνει 20 χρόνια? Όχι, εσύ 20 χρόνια. Εγώ, ναι, εγώ έχω δίπλα μου έναν ιστορικό άνθρωπο. Δεν ξέρω ότι είναι συνάδελφος η κοπέλα. Μπράβο! Αθηνά! Ευχαριστώ. Δέχομαι τα συγχαρητήρια. Ενώ είναι πολύ μικρή, ας πούμε, σε ηλικία. Δεν ξέρω πόσο ξεκίνεις, 5 ετών σε εκπομπές. Εκεί, ναι. Κώστα, μπράβο, δεν μου το έχεις πει αυτό ότι κάνει 20 χρόνια εκπομπές. Η αδερφούλα σου.
Τι ωραία. Κουκουρούκου κατάσταση. Καθίζουμε σάκι. Ε, καλά, δεν θα είναι ζουμουσάκι. Τι θα είναι. Δεν θα είναι. Τσούμπα, άκπο μου, έχεις γράψει ιστορία με το Τσούμπας girlfriend, Νομίζω γράψατε ιστορία. Δεν νομίζω ότι πουθενά αλλού ο παίκτης αυτός ή οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο έχει ακούσει σύνθημα για την κοπελιά του που θα τον πείσει να μείνει πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Η ακπόμενα πήρε όλο το χειροκρότημα. Η τσούμπενα. Πραγματικά. Λοιπόν, μίλα με την αδερφή σου. Πες τι θες να πεις. Βγάλουμε μια φωτογραφία να την έχουμε. Με την αδερφή μιλάει συνέχεια, νομίζω. Η αδερφή μου είναι ο μεγαλύτερος και ο πρώτος έρωτας της ζωής μου. Αγάπη μου. Ω, τι ωραίο, φίλε. Να τα ακούνε όλοι αυτά, παρακαλώ. Έχω και έχω το καρδάσι μου μακριά, φίλε, και το βλέπω τρεις μέρες το χρόνο και άσε. Άσε με. Πάμε να πάρουμε αεροπλάνο, να πάμε λίγο. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό είναι που όταν η νεκτερία ήταν μικρή, έβλεπε η πεθερά μου το πακέτο, έπαιζε το σήμα και λέει: Γιαγιά, πάλι θα κλάψετε. Αυτό θα δεις με την κυρία που κλαίτε. Έτσι, νομίζω ότι βαθιά συγκίνηση. Η ατμόσφαιρα οικογενειακή. Δεν θα σε φέρω ποτέ στο πάμε πακέτο, να ξέρεις. Ποτέ. Χρωστά φανέλα ΑΚ47 ή Invincibles Λονδίνο. Χθες φορούσα την Royal Fans of London, να ξέρεις. Με περηφάνεια. Πες τι θέλεις για να κλείσουμε την φοβερή αυτή συνομιλία, την ιστορική στον αέρα της πόλης. Σεπτέμβριο, κοστί η φανέλα. Σεπτέμβριο. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ήταν να βγάλω τώρα και ένα ξάδερφό σας για να το επεκτείνουμε, αλλά δεν μπορούσα, δεν βγήκε. Ένα μπατζανάκι, μια συνυφάδα, κάτι. Ζουμουσού! Αυτό είναι. Ο Κώστας Λονδίνο με τον Τζούμπα Ακπομ. Αγόρι μου. Έχει την κόρη σου εκεί. Αγόρι μου. Έχω την κόρη μου απ' έξω, βέβαια. Ζωγραφίζει. Η αδερφή μου έχει τρέλα με τα παιδάκια. Άστο. Εντάξει. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε μου. Κωστάκι, φιλάκια. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Ζουμουσού. Μπράβο. Φιλιά. Αθηνά μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερή. Να την παραδώσει χέρι με χέρι. Παραδώσω, εννοείται, και να είσαι πάντα χαμογελαστή. Και μπράβο σου που κάνει 21 χρόνια ραδιόφωνο. Δεν το λέω. Εσύ πόσα? Τόσα. Μαζί, συνάδελφοι. Τόσα, συνάδελφοι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα χαμογελαστή. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. 2310-287-888. Ναι, γεια σα. Ναι. Πέσαμε μουτσο. 2310-287-888. Να θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα φαγητά τρώτε εκεί, μοναδικά, απίστευτα, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ, άρχοντας και ηγεμόνας στον κλιματισμό. Ο Κώστας και ο Σες, 917-646. Φοροπρόβλεψη 2250-02, τα πάντα για την εφορία. Για το πόθεν έσχες, για το περιουσιολόγιο σας. Ξέρει ο Γιώργος Μουτσιάνας, πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Και βέβαια Tenda Home 430-011. Οτιδήποτε σε τέντα, οτιδήποτε αυτός ξέρει. Η οικογένεια Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Καλαμαριά, πολύ χρυσαλλική, 430-011. Πες τίποτα, κάτι για Σαγκαρέτη παίζει. Παιδιά, αυτοί οι δύο είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάνω να πω πιθανό. Να είναι οι δύο χαφ, γράφουν οι Βραζιλιάνοι, γράφουν οι Γάλλοι, θα τα δούμε. Σας είπα νωρίτερα, χαφ είναι και οι δύο, ένας 22 χρονών ο Βραζιλιάνος Ντάγκλας Αουγκούστο, ο άλλος Σαγκαρέ είναι 29 χρονών. Όσοι ασχολούνται και σκαμπάζουν λίγο από Γαλλία μου λένε ότι μακάρι να έρθει αυτός ο παικταράς, ο Σαγκαρέ, μακάρι να έρθει ο παίκτης Μπορδό πρώτος σε ασίστ. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, καλημέρα σας, ναι! Μη φωνάζετε με στα αυτιά μου πρωί. Να φωνάζω πού? Να μην φωνάζεις με στα αυτιά μου και με τα βούλη να πούμε από χτες. Σου πειράξανε τα αυτάκια. Καλημέρα. Εδώ είμαι. Εδώ, αδερφέ μου, Ζουμουσού. Εδώ. Περαστικά σας πονάνε τα κεφάλια μας. Τα μυαλά μας να μην πονάνε. Και τα μυαλά μας και τα κεφάλια μας και τα μάτια μας. Τα μυαλά μας έχουν να πονέσουν 3 χρόνια, φίλε. Άκου Κωστή τώρα φάση. Έχω έρθει στο Γαβρονήσι. Ποιος είναι οδηγοί και οδηγάνε λεωφορεία, όλους τους ξέρω. Ναι. Οπότε περπατάω εγώ πλέον στην πόλη, με χαιρετάνε αυτοί. Ναι. Κόσμος γύρω στην αγορά και εγώ φωνάζω. Ναι. Πού σε κολλώ, γαβρέ! Και λέω, ο Καραγκιόζης του Γαβρονησίου έχω γίνει.
Άστα να πάνε. Με λόγια αγάπης δηλαδή, με λόγια αγάπης στους φίλους μας, με λόγια αγάπης. Εννοείται, εννοείται, είναι φίλοι μας, τους αγαπάμε όλους. Και δεν είναι βρισιά, πως λέμε κολοκοτρώνης, πως λέμε κολοκύθι, υπάρχει και ο κολογάβρος. Α, μπράβο, είναι, δεν τηγανίσει και καλά. Πάρ' το από εδώ το πιάτο, τι κολογάβρος είναι. Όχι, 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 είναι το σημείο ρε παιδί μου, δεν έχει και ο γάβρος δεν έχει κόλο. Το ψάρι εννοείται, δεν έχει ποπό. Δεν πρέπει να φοδεύσει και το ψαρικό αυτό. Κάπως, αλλιώς κάει, γίνεται σαν τον μπαρμπούνι. Του βγαίνουν τα μάτια έξω. Κωστή μου, ζούμε σου, πολλά φλού, πολλά φλού. Έτσι, θα ακούμε να πούμε από εδώ πέρα. Έτσι. Θα σας αγαπάμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Φιλιά σε όλη την πόλη. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε γερός, να σε γερός, να σε γερός. 2310-287-888. Πάμε παρακάτω. Πέσαμε. Πέσαμε, πέσαμε μουτσο. Θα τα ξανεβάσουμε. Θα τις ξανανεβάσουμε τις γραμμές. Για το χαφ λοιπόν γίνεται ιστορία. Θα έρθει και έξτρεμ πρωτοκλασάτος. Αύριο είναι η πρώτη προπόνηση. Μακάρι η χρονιά αυτή να μας δώσει τις χαρές, να μας δώσει τις δυνατές συγκινήσεις που μας έδωσε και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη. Να τερματίσουμε πρωταθλητές και κυπελούχοι. Το αίτος δεν το βάζω γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Φυσικά η ομάδα θα ξαναπάρει πρωταθλήματα, φυσικά η ομάδα θα πάρει κύπελα. Αλλά το αίτητο είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ιστορία. Να πω μια πληροφορία που έχω από χθες με εγκεφαλικό ο Νικόλας, ο παλαιός οπαδός της ομάδας, στο ΑΧΕΠΑ. Ευχόμαστε περαστικά και ας διαφωνεί κανένας με διάφορα πράγματα που έχει πει κατά καιρούς στο ραδιόφωνο. Εμείς στεκόμαστε στο ότι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για τον ΠΑΟΚ, έφαγαν τα χρόνια τους όλα στα Μάρμαρα, στις εκδρομές. Και περαστικά ευχόμαστε σε όλη εκείνη τη γενιά. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Τι λες, πάω να παίξω τζόκερ σήμερα ρε Κωστή, άμα είναι. Να παίξεις, να παίξεις αγόρι μου, να σου δώσω νουμεράκια, ναι. Να σου δώσω. Όχι, θα μας πει ο Μητσοτάκης να μας δώσει νουμεράκια, να πάω να παίξουμε τα άλλα δηλαδή, άμα είναι. Φαντάζομαι εδώ είσαι τον πατέρα που πρέπει από ψηρά. Για τον μπαμπά, για τον μπαμπά, ναι. Είμαι έτοιμος και γιατί να το κρύψω με άρρωστε. Θα δώσω νουμεράκια και δεν χωρεί καμία αμφιβολία περί αυτού. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται τα νουμεράκια. Θα κρατήσει και την πάρτι του και από εκεί πέρα. Θα θέλατε να μου πείτε το ρομά σας. Δεν με κατάλαβες. Δεν σας κατάλαβα. Ταρίφα, στο Λάμπρο σήμερα, φίλε. Λάμπρε, Ταρίφα, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα υπόλοιπα ταξί των Αθηνών και του Πειραιός. Γεμάτες κούρσες, χωρίς βλάβες στα αυτοκίνητά των. Ειδικά όσοι έχουν κρεμασμένα σημεάκια και αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού, της Άγιας, του Παναθηναϊκού στο αυτοκίνητό τους. Μια επιτυχίες έχουν πάντα. Όχι, καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Έλα, Λαμπρούκο μου, έλα. Θέλω να σε δώσω συγχαρητήρια. Κάθε μέρα σε ακούω, βέβαια. Κάθε μέρα δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά σήμερα επιδίωξα να σε πάρω μόνο και μόνο για τον πρόλογο που έκανες για αυτόν τον μεγάλο αθλητή, χαρακτήρα πρώτα απ' όλα, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, με αυτά που βγήκε. Εγώ τα άκουσα την δικιά σου εκπομπή τα λόγια που είπε το παλικάρι αυτό και με γράμματα κεφαλαία απευθυνόμαστε. Λοιπόν, αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Που μέσα σε αυτό τον ιρμό των πανηγυριών του, το σκέψιό του και αυτά, έβαζε τη χώρα μας, την Ελλαδάρα ανέφερε, πόση μεγάλη τιμή έγινε για αυτή τη χώρα που ανέφερε το όνομα της Ελλάδος ο Γιάννης. Μην το συζητάς. Είπε η χώρα μου. Είπε η χώρα μου. Ακριβώς. Ένα παιδί που δεν γεννήθηκε εδώ, το διευκρινίζω, που και οι δύο γονείς του ήταν από άλλη χώρα, όμως λάτρεψε τη χώρα, η οποία χώρα, πρόσεξε, δεν μπορείς να πεις ότι και τους πρόσφερε όλα όσα πρέπει να προσφέρει μια χώρα. Έτσι, σε έναν άνθρωπο που έρχεται από τα ξένα, πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Να μην πω τώρα για με λεπτομέρειες, αλλά γι' αυτό το αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Τα είπε το παιδί, έτσι, σε αυτό τα σχόλια που έκαμε, έτσι, εν ολίγης. Αυτό ήθελα να πω, Κωστή, ότι όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα, είτε πολιτικά, είτε αθλητικά, είτε οτιδήποτε, πριν σκεφτούμε να πούμε κάτι, και πριν το γράψουμε αυτό το κάτι, πρέπει πρώτα, εάν έχουμε μυαλό, να το μεστώνουμε από χίλιες δύο πλευρές.
Κάποιος κύριος Κιναράκης Χωστή μου, μήπως έχεις διαβάσει μια δήλωση, γιατί αν ο Γιάννης ερχόταν στην Ελλάδα επί εποχής Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα θα του γυρνούσε την πλάτη αυτού και της οικογένειας του. Μη δίνοντάς του επίδομα παιδιού, ξέρεις γιατί, γιατί δεν θα ήταν Ελληνόπουλο. Δεν θέλω, φίλε, να βάλω ταυτότητα κομματική σε αυτά τα πράγματα. Όχι, επειδή το δίνω σε συγκεκριμένος πολιτικός, συντικα... αυτό αναφέρουμε. Λοιπόν, φίλε, αυτό το πράγμα δεν έχει κόμμα. Δηλαδή, οι δηλώσεις αυτές δείχνουν το ποιόν του ανθρώπου. Κοιτάω τώρα ποιο κόμμα μπορεί να προέρχεται. Όχι, δεν είπαμε απλά, ο Αντετοκούμπο είναι μια σφαλιάρα για αυτούς που λένε ότι Έλληνας πρέπει να είναι αυτός ο οποίος το χρώμα του, το χρώμα της επιδερμίδας, το χρώμα των ματιών ή πρέπει να είναι γεννημένος εδώ. Αυτός λατρεύει την Ελλάδα, φίλε, την Ελλάδα τη δοξάζει μέσα από τη συμπεριφορά του, μέσα από το ήθος του, μέσα από τις κουβέντες του, μέσα από το χαρακτήρα του, μέσα από την οτροπία του, από τη στάση του. Είναι ο καλύτερος πρέσβης στο εξωτερικό. Τι μόνο πρέσβης, ξέρετε πόσα εκατομμύρια μάτια είδαν χθες αυτή την απονομή, πόσα δισεκατομμύρια μάτια είδαν φέτος τα κατορθώματά του στο NBA, να λένε The Greek Freak, ο Έλληνας, φίλε. Το όνομα Γιάννης, ελληνική σημαία. Βαφτίστηκαν πόσα παιδιά, άστο, μην το συζητάς. Γι' αυτό λέω ότι να προσέχουμε πώς μιλάμε όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα και κάνουμε... Μα είναι δυνατό τώρα. Δηλώσεις. Είναι δυνατά, είναι μεσαίωνας τώρα, να κρίνουμε τον άνθρωπο από την επιδερμίδα του. Φίλε, την επόμενη μέρα και όλα ο Γιάννης τον διέψε σε αυτόνα και όλους τους ομοίους του που σκέφτονται έτσι σχέδιο. Την άπεις. Τραγική. Ο καθένας είναι τραγικός όποιος σκέφτεται ακριβώς. Έτσι. Τι να κάνουμε, αρχίσουμε κουβέντα τώρα. Φίλε, να κάνουμε κουβέντα για τους τσουκαλάδες τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο παρά να δω αυτό να μιλάει. Το τσουκαλά. Ακριβώς. Άσε με, δεν θέλω τώρα καμία. Δεν μου λες, θα κάνει αυτό Σαββίδης καμιά μεταγραφή. Θα κάνει, φίλε. Θα κάνει, γιατί βρε, σιγά τις έχεις σκάσει. Φιλιά, γεια σου Λαμπρούκο. Όλα θα γίνουν. Την είδηση για τον Νικόλα τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Έτσι, δεν μπορώ να είμαι εκεί, δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν ήμουν μπροστά. Όπως ήξερα να σας πω παραπάνω πράγματα για τον Μάκη, τον στρατηγό. Εδώ την μεταφέρω την είδηση με πολλή επιφύλαξη. Έτσι, αν ισχύει λοιπόν, ευχόμαστε περαστικά στον άνθρωπο. Μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν θέματα με την υγεία τους. Του ευχόμαστε, αν ισχύει, το ξαναλέω, του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Και περαστικά είχε θέματα με την καρδιά του ο Νικόλας και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το τελευταίο πρόβλημα που μου μετέφεραν. Με επιφύλαξη πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πάμε σε διάλειμμα να υπενθυμίσω ότι το κορυφαίο πρατήριο στην πόλη είναι αυτό της BP, βγαίνοντας στο δρόμο για τη Χαλκιδική αριστερά, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις ή επιστρέφοντας από τη Χαλκιδική δεξιά, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, την κορυφαία οδική ασφάλεια. Λοιπόν, πρατήριο BP, εκεί θα βάλετε υγραέριο, το καθαρότερο υγραέριο στην πόλη και ό,τι γράφει το κοντέρ, αυτό έχει βάλει μέσα στο ρεζερβουάρ. Η Χατζοπουλέη, χρόνια εμπειρίας και έντιμη πάνω απ' όλα. BP λοιπόν, το υγραέριο στο αυτοκίνητό σας και γλιτώνετε πολλά χρήματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τέτοια παίζουμε, τέτοια γουστάρουμε. Άνοιξε το ρε, άνοιξε το! Ρε μελαχρινάκι. Ασημάκης Χριστοδουλόπουλος λέγεται ο νεαρός που τραγουδάει. Εδώ, αμούστακο αγόρι. Τα ολομαύρα σου ματιά με κάνανε χίλια κομμάτια. Με κάνανε χίλια κομμάτια. Τα ολομαύρα σου ματιά. Έτσι. Έτσι όμορφα και ωραία. Ο Ελκαντουρί λέει: ό,τι έγινε με τη Σταντάρ το κρατάω για μένα. Να το κρατήσει για σένα, ρε Λεβέντη, δεν έχουμε αντίρρηση. Ευχόμεθα, για να μην πω ευχόμαστε, ευχόμεθα. Αν μείνεις, το μυαλό σου να είναι εδώ, να τα δώσεις όλα και να είσαι δυο φορές καλύτερος από ό,τι ήσουν αυτό το διάστημα που φόρεσες τη φανέλα πέρσι και φέτος. Γιατί περιμέναμε πολλά πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα. Εδώ είμαστε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για το τελευταίο 20 λεπτό. 23-10-287-888. Θα κάνουμε χρωστάω εκπομπή με ανέκδοτα, χρωστάω εκπομπή με Τσακ Νόρις, χρωστάω εκπομπή, κάναμε vintage εκπομπή την Παρασκευή, θα κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι σήμερα η πρώτη προπόνηση, σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση για τα εργομετρικά και τα ιατρικά. Αύριο είναι η πρώτη προπόνηση και όχι, Δήμητρα, επειδή με ρωτάς τα φιλιά μου, την αγάπη μου, εκεί πήγα όντως, εκεί πήγα σχολείο, στο 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας.
Το λεγόμενο Αδαμίδη. Δεν πήγα στο Τενεκεδένιο. Στο Τενεκεδένιο είχαμε ντέρμπι μεταξύ μας εκεί στο Ρέμα. Εκεί πήγα έκτη δημοτικού, στο 104. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the child. Τι κάνεις, αδερφάκι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Για πες, για σε καταλάβω. Θα σε καταλάβω. Μίλα λίγο. Α, Λατομείο. Έλα, ρε, Λατομείο. Ηλία Ρίχτο. Ο Ηλία Ρίχτο είμαι. Έλα, ρε, Ηλία Ρίχτο. Φίλε, τι ταινιάρα, φίλε. Εκεί και μάλιστα, εκεί που περιχύνεται και με το ουίσκι στην καπαρτίνα του αστυνόμου Σαΐνη. Να έχουμε, λέει, άντε, λέει, και το επόμενο δικό σου. Ταιριάζει και με εμένα απολύτως. Εσύ σου έχεις ζητηθεί ποτέ να ρίξεις κανένα μαγαζί, να πούμε, με την μπουλντόζα, με τον εξκαφέα? Όχι, αλλά να διορθώσω δρόμους και τέτοια. Εντάξει, αυτό το βρίσκω λίγο πιο φυσιολογικό. Αλλά... μια κλίση, 512, στην περιοχή της Ξενοκρίνης, να ρίξουμε ένα μπουτζουξίδικο, Έλω, 512, έρχομαι... Ρίχνω λίγο ένα κιόσκι στην κάτω τούμα και έρχομαι να το αναλάβω. Άκου λίγο, άκου. Ρίχνω, Ηλία! Ηλία! Ακριβώς. Σας έχω πει ότι εδώ παίζει αρμόνιο 533, έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι που... Αυτό το τραγούδι που πιστεύω ταιριάζει ακριβώς, και το όνομά μου είναι Ηλία. Ακριβώς. Άρα έχεις την μπουλντόζα, έχεις το όνομα, έχεις την επιθυμία. Το λέμε λοιπόν ανοιχτά. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει πάνω στα μεράκια του τα μεγάλα, στο δαλκά του, να ρίξει κανένα μπουζουξίδικο, κανένα οίκημα. Μπουζουξίδικο, όχι. Παλιό σπίτι, ξέρω εγώ, όχι. Με το πρώτο κράο που πέφτει η πρώτη κολόνα και πέφτουν, γίνονται οι λίρες. Ειδικά εκεί είναι το καλύτερο. Εκεί είναι το καλύτερο. Ειδικά αν θέλετε να ρίξουμε τίποτα, να γκρεμίσουμε τίποτα, παράγκες διαιτητικές, παράγκες ποδοσφαιρικές. Παλές, εκεί είμαστε. Το εργαλείο δεν έχει ταχυτητές, έχει λαγό και χελώνα. Καρφώνεις, φίλε, το λαγό. Παίρνει 30 μέτρα φόρα. Και γεια σας. Και Ηλία Ρίχτο. Αγόρι μου. Θα φωνάζουν όλοι οι παοξίδες από κάτω. Τι ωραία. Τι ωραία, ωραία πράγματα. Φιλιά πολλά, Λιάκο, γεια σου, Λατομείο. Κωστή, να σου πω για κάτι ακόμα. Να πεις ό,τι θες. Εδώ στην περιοχή, στο γήπεδο. Ναι. Το χωριό λέγεται Βόλα Κανδράμας. Ναι. Τελευταία ακούγεται ότι θα έρθει ο Παύλο με τα πιτσιρίκια για να κάνει προετοιμασία εδώ πέρα. Μακάρι. Είναι πάρα πολύ ωραία η περιοχή. Δροσιά, δέντρα, πράσινο, παράδεισος. Παράδεισος. Είναι παράδεισος. Κουβέρτα θες το βράδυ. Τι, παρατάω τη δουλειά και πηγαίνω να αγκαλιάζω τον Παύλο. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά. Αίτη τα πρωταθλήματα και εκεί τα παιδιά. Τα πιτσίρικα. Αίτη τα πρωταθλήματα, έτσι. Κάθε μέρα στο YouTube χαζεύουμε και καμαρώνουμε. Αυτό. Μπείτε, φορτίστε μπαταρίες, ζήστε ξανά αυτά που κάναμε πέρσι και πρόπερσι. Δείτε τα, δείτε τι έγινε στη φιέστα, ζήστε εκείνο το βράδυ τους πανηγυρισμούς και να είστε έτοιμοι. Τα ωραιότερα έρχονται. Αυτά ήταν ο μόνο η αρχή. Δεν είναι η ταινία που θα τη δεις και τη δεύτερη φορά θα ξενερώσεις. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Το έργο τώρα της χρονιάς που το κοιτάζεις. Τι λες τώρα, περισσότερα δάγρια. Άστο, ρε φίλε, τι μου λες τώρα. Είναι οξυγόνο, φίλε. Τι λες, ανέπνευσα εχθές και σήμερα αποφάσισα να μην ξανααναπνεύσω. Ανοίγουν τα πνευμόνια μας, φίλε. Γεμίζουν τα στήθη μας με περηφάνεια για αυτό που έκανε η ομάδα. Το συγκλονιστικό επίτευγμα. Το μεγάλο Ιβάν. Το μεγάλο Ιβάν. Έτσι. Γερός και δυνατός να είναι ο άνθρωπος. Γεια σου, Λατομείο! Γεια σου, Μουσού, αδερφέ! Ζουμουσού, αδερφέ! Φιλιά πολλά! Πήγε το θηρίο την άλλη φορά και όσοι και χάραξε με την μπουλντόζα ζουμουσού στο βράχο. Δεν υπάρχει. Ναι, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς το στράτο! Καλώς τον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σε ακούμε. Τώρα με ακούτε καλά. Τώρα πιο ωραία. Τέλεια. Ωραία. Θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Βεβαίως. Σήκω, φύγε, ρε, διακοπές να κάνουμε καμία μεταγραφή. Αυτό. Τελείωνε. Σταμάτησε πέρσι. Τελείωσε αυτή η ιστορία πέρσι. Όντως. Έσπασε το σερί. Είχα ένα σερί. Ο κόσμος παρακαλούσε. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρξει τέτοιο παρακαλετό σε ιδιοκτησίες ραδιοφωνικών σταθμών. Θυμάμαι ότι δύο παίχτες είχαν ανακοινωθεί όσο έλειπες πέρσι. Άλλο αυτό. Εντάξει, αυτά είναι απομεινάδια. Δύο.
από Μινάρια. Οι καλές μεταγραφές έγιναν ενώ ήμουν εδώ. Έτσι. Μάλιστα. Φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά μια πολυετής, δηλαδή μια παράδοση με το Γαύρο και, και τις ήττες από τα Τέμπη πριν ξεκινήσει, μια 20ετία, και μια ήταν αυτή η παράδοση. Που ο κόσμος παρακαλούσε για μία πρόσωπη. Έλειπα και μία μέρα που ήμουν άρρωστος, ας πούμε, έγιναν μεταγραφές. Εγώ τις έφτιαχνα. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να το αποκαλύψουμε. Και όχι, όχι τις έκανα. Όχι τις έκανα. Εγώ τις έφτιαχνα. Ναι, εσύ τις έφτιαχνα. Θα έπρεπε να πάρεις και ένα ρεπό. Λοιπόν, για πες, στράτε μου. Εάν ο Γάλλος που ακούγεται. Ο Γάλλος, ο Καμερουνέζος βασικά που ακούγεται. Σενεγαλέζος. Σενεγαλέζος, ναι. Σενεγαλέζος, μπράβο, ναι, συγγνώμη, ισχύει. Είναι φοβερός παίχτης. Όντως. Εγώ τον παρακολουθώ χρόνια, μου είχε γυαλίσει όταν έπαιζε στη Λίλα ακόμα. Ναι. Είναι σαν το Σάχοφ, πιο γρήγορος από τον Κάνιας. Και σαν το Σάχοφ, τι, το κορμί του εννοείς. Ναι. Ναι. Είναι ναι. Τρεις πόντους πιο κοντός από το Σάχοφ. Ναι. Αλλά είναι πιο γρήγορος από τον Κάνιας. Ναι. Ο τύπος είναι τέρας, τρέχει ασταμάτητα. Ναι, αυτό μου λένε. Τρέχει, δηλαδή αν ξεκινήσει τώρα, με το που ξεκινήσει η προετοιμασία του χρόνου, τότε θα σταματήσει ναι. Να τρέχει αυτός. Θηρίο. Είναι πολύ γρήγορος, γι' αυτό και οι προπονητές του πολλές φορές τον χρησιμοποιούσαν και σαν δεξί εξτρέμ και σαν αριστερό εξτρέμ. Όταν είσαι ένα 85, δεν μπορείς να παίζεις αριστερό εξτρέμ. Δύσκολο. Τα πρέπει να έχεις. Ναι. Στη Γαλλία, ε! Όχι στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Κοίταξε, άνθρωποι Γαλλία. Που σκαμπάζουν και μίλησα χθες και μου ζητήσαν να μην πω το όνομά τους. Και πραγματικά μου αρέσει να παίρνω γνώμες ανθρώπων που ασχολούνται. Γιατί ασχολούνται, δεν περίμεναν. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί να ασχοληθούν. Έτσι. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω: για πες, και ξέρω ότι αυτό που θα μου πει, ξέρεις τι, μπαρούφα, παλτό, λίγος, προβληματικός, ξέρω εγώ, επιρρεπής στους δραματισμούς, οτιδήποτε. Ό,τι μου έχουν πει, βγαίνει. Γι' αυτόν μου είπε: μακάρι να τον πάρεις. Είναι μπάμα αυτό. Μακάρι, μπορείς να τον πάρεις αυτόν τον παίκτη. Μακάρι, αν μπορείς να τον πάρεις. Μιλάμε για παίχτη, Κωστή, για να πω και δύο πράγματα ακόμα για να κλείσω. Μιλάμε για παίχτη, ο οποίος είναι με 24 γκολ και 12 ασίς σε 4 χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα και είναι χαφ. Ναι, ναι. Πέρσι είναι πρώτος σε ασίστ της Μπορντό. Πρώτος. Και ένα τελευταίο. Θέλω να κάνεις μια εκπομπή κάποια στιγμή, ναι. Όταν είμαστε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, όχι τώρα ας πούμε, που είμαστε στα μεταγραφικά και ξεκινάει η προετοιμασία, μια εκπομπή σχετικά με υπερβολές σαν αυτή που ανέφερες με τον εξκαφέ. Ναι. Θα δώσω και ένα παράδειγμα για να κλείσω. Μια φορά είχε πάει ο Φρανκ Σινάτρα σε ένα ξενοδοχείο, είχε προσγειωθεί με το ελικόπτερο, ναι. Και κάνανε παράπονο οι ενικοί του ξενοδοχείου ότι έκανε πολύ θόλυβο το ελικόπτερο. Ναι. Και κατέβηκε ο Φρανκ Σινάτρα τότε στη ρεσεψιόν, αγόρασε το ξενοδοχείο. Αγόρασε το ξενοδοχείο. Σε όλους. Το Σινάτρα. Χαιρετώ. Φιλιά πολλά, γεια σου Στράτε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έσαμε. 2310-287-888. Έχουμε θεματάκια σήμερα, θα τα λύσουμε. Αυτά για τον συγκεκριμένο παίκτο Σανκαρέ. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Όπως λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι και τώρα θα πούμε ματάκι χορταράκι. Αν έρθει αυτός, έτσι, αν έρθει αυτός. Έχουμε σαφέστατα περισσότερο άποψη και εικόνα πολύ πιο ξεκάθαρη για τον Σανκαρέ από ότι για τον Αουγκούστο, τον Ντάγκλας Αουγκούστο, τον 22χρονο της Κορίνθιανς. Όπως βλέπετε, υπάρχει πάντως σκεπτικό για βραζιλιάνικη παρέα. Πολύ σημαντικό, έρχεται, ενσωματώνεται, μιλάει την ίδια γλώσσα με το Βιερίνια, με το Μαουρίσιο, με το Μάτος, με τον Ενρίκε, με όλη τη Βρεμέτο Ζαμπά, με όλους αυτούς οι οποίοι θα τον ενσωματώσουν πολύ γρήγορα. Υπάρχει εκεί ο σπουδαίος Νέτο Γκουερίνο που σαν ένας ενός είδος πατέρας, ας το πούμε έτσι, βοηθάει οι παίκτες να προσαρμοστούν, να μπουν στο νόημα, να καταλάβουν τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος. Δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι συνυφασμένη με πολλά πολλά και σημαντικά πράγματα. Δεν είναι ένας απλά ακόμα σύλλογος στο βιογραφικό τους που όταν κάποια στιγμή παππούδες θα γυρίζουν και θα λένε πέρασα και από εκεί, πέρασα και από εκεί, πέρασα και από εκεί. Φαίνεται στο πώς αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ αυτοί που πέρασαν από εδώ και σημάδεψε τη ζωή τους παντοτινά η ομάδα αυτή.
βλέπετε. Παίκτες που παίξανε σε τεράστιους συλλόγους, αλλά αυτό που έμεινε, αυτό το οποίο έχουν να λένε ακόμα, παρότι πέρασαν τα χρόνια, είναι τα χρόνια τους στον ΠΑΟΚ. Ειδικά σε αυτό το ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια που κατέκτησε τα δύο ντάμπλ, που έγραψε ιστορία. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι μέρος αυτής της παρέας. Το γνωρίζουν και αυτοί που θα έρθουν τώρα και σηκώνουν το τηλέφωνο να ρωτήσουν τι είναι, κύριε παιδιά, πώς περνάτε, πώς ζείτε, τι βιώνετε, πώς είναι οι συνθήκες, πληρώνει αυτός, πώς είναι η ζωή, έχει εγκληματικότητα, μας προσέχουν, ο κόσμος, το ποδόσφαιρο, η χώρα, όλα. Ευλογία, με μία μόνο λέξη, και έχω πει πολλές φορές, μπορεί το πρωτάθλημα το ελληνικό να μην αυτοπονηρεύτηκαν και να είναι ένας χώρος που, ας το πούμε έτσι, προβληματικός, όμως αυτός εδώ ο σύλλογος είναι ευλογία για ένα ποδοσφαιριστή. Και το κατάλαβαν όσοι ήρθαν εδώ και το έζησαν αυτό το οποίο εμείς λέμε στα λόγια και το έζησαν στην πράξη. Πιάστε λίγο την κουβέντα που είπε ο Βαρέλα, που είπε ο Μπίσεσβαρ. Όπου πάμε, λέει, μας σηκώνουν στα χέρια. Δεν μας αφήνουν να πληρώσουμε πουθενά. Εισπράττουμε τόση λατρεία πέρα από τα λεφτά από τα οποία ζει ο ποδοσφαιριστής, γιατί είναι επαγγελματίας. Εδώ εισπράττει παντού αυτή την απίστευτη, την ατελείωτη αγάπη, τη λατρεία από τον κόσμο. Τη γεμάτη ανιδιοτέλεια, έτσι. Δεν έχει κανένα συμφέρον άλλον, ο άλλος, να έρθει και να σου πει με όλη του την καρδιά τα λόγια που θα σου πει. Έτσι. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω. Γράφεται ενδιαφέρον επαφές του ΠΑΟΚ για Γιουνούς Σανκαρέ. Λοιπόν, το γράφουν και τα γαλλικά ΜΜΕ. Λοιπόν, ο παίκτης, ο οποίος είναι 29 ετών. Λοιπόν, αφοσιωμένο στην Μπορντό, θετικό σε μια νέα πρόκληση για την καριέρα του. Η Μπορντό θέλει να ξεφορτωθεί βαριά συμβόλαια και εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Λοιπόν, φλερτ υπάρχει με το συγκεκριμένο παίκτη από Βιγιαρεάλ και Λεγανιές. Να, αυτό είναι τώρα, ας πούμε, το θέμα. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει και προτάσεις από την Πριμέρα Ντιβιζιόν, είναι ένα ζήτημα αυτό. Πώς θα τον πείσει, ξέρει κάτι, δεν θα πας στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, δεν θα πας να παίξει στην Ισπανία, θα έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα. 33 συμμετοχές πέρσι. Διαβάζω Μερκάτο Μπορντό, Λεγανιές, ΠΑΟΚ, Σαλονικά, Γιουνούς, Σανκαρέ, Λεβεβού, Στουτουπουά, Τεπεσμού, Δουβλεβού, Σουτουάρ, Τεμιπρέζ, Τατέρα, Τεπουπουά. Βου Σουτουέιτε, Τεπεσμού, Τεπεσμού. Αυτά. Με λίγα λόγια, φέρ τον. Αυτό θέλω να πω εδώ. Όπως το ρίχτο. Το ρίχτο είναι δύο λέξεις, έτσι. Ρίξε το. Δεν υπάρχει. Είναι ρίξε το. Ρίξτο, ρίχτο! Όπως λέμε στο διαιτητή, όταν κερδίζουμε, ρε παιδί μου, και βλέπω ότι, ότι έχουμε ένα άγχος και είναι ρευστό το σκορ, λίχτο! Είναι ίδια, πάλι μία, είναι δύο λέξεις, αλλά έχει γίνει μία το λίχτο. Έτσι. Δεν είναι όπως λέμε το ξέφωτο, είναι σε λίγο, είναι μία λέξη. Λίχτο! Λίχτο. Αυτά. Φανταζόμαστε, χάρηκε πάρα πολύ και ο Τσουκαλάς για την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ήμουν ένα παιδί 18 ετών στην Ελλάδα και με πιστέψατε. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Τώρα εκεί είναι ξημερώματα. Είπε στο λόγο του. Πάμε. Πάμε να πάρουμε, ξανασηκώσαμε το κέντρο, να πάρουμε τελευταίες γραμμές πριν σας χαιρετήσουμε. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, καλημέρα. Καλό το παιδί, ρε! Με πέθανες με τα γαλλικά σου. Εγώ σουτουάγα, αυτό το τρίο, το βουλβουμό, μου λεβού τα σου έβεκ μάζε, κουάγα να πλάζε. Συμφωνώ, απόλυτα. Κουλαλά! Να σε πω μια μικρή γρήγορη ιστορία, ρε γελάς. Στα γαλλικά. Στα γαλλικά. Το χειμώνα έχω πάρει με το ταξί 3 γαλλίδες. Μπαίνει μέσα. Διευκρίνησες με το ταξί. Μπράβο σου. Ναι. Έχεις ήθος. Γιατί έχω πάρει 3 γαλλίδες. Ναι. Λοιπόν. Μπαίνουν μέσα, λέω καλησπέρα. Δεν καταλαβαίνω. Λέω καλησπέρα. Μέχρι να μην κάτι στα γαλλικά. Βουλεύω κουσιά avec moi. Λέει κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Τι λέω. Λέω, you speak English. Με λέει, no. Dorian Levesque. Greek, με λέει, no. Με καλή αυτή η παλαβού φρασέ, τη λέω, oui. Έτσι, σε τι λέω και εγώ το άδεσο. Έτσι. Και αρχίζει αυτή και μιλάει. Λέει στα γαλλικά. Κάποια στιγμή ξέρεις, γυρνάει και με κοιτάει, ξέρεις, δεν απαντάει, δεν λέει τίποτα. Ναι. Κοιτάω και τη λέω. Μπράβο, το παιδί είναι πολύ ακουστικός τύπος. Port bagage, sacouayage, bon filet. Έτσι. Κρουασάν. Προφιτερόλ. Καλά και με προφορά. Έχει πεθάνει στο γέλο. Ρεζεβουάρ. Κρουασάν. Όλα αυτά. Μπιντε. Γαλλικά την πέταξα. Ναι, ρε φίλε. Δεν μιλάς ελληνικά. Δεν μιλάς αγγλικά. Ήρθες στην Ελλάδα με θες να μιλάω εγώ γαλλικά. Να σου πω κάτι. Τα πρότυπα
Γαλίδα. Η γαλιδούλα δεν, έχει, δεν είναι φίλε αδυνατούλα με καρέ μαλάκι. Έτσι, κορμί φιδίσιο. Μητούλα λεπτή. Μητούλα λεπτή, χαρακτηριστικά αυτά, γατήσιο ματάκι. Δεν, δεν είναι αυτό, ρε παιδί. Δηλαδή, όταν λέω γαλίδα, φαντάζεσαι καμία χοντρή να πούμε σφυροβόλο, ανατολικογερμανίδα, Ναρμέγι. Και κάτι άλλο φαντάζομαι, άρα. Ναι, ρε, εντάξει, από εκεί βγήκε καταρχήν το γαλλικό φιλί. Γιατί δεν λέμε, ας πούμε, το ξέρω εγώ, το αυστριακό φιλί. Ναι. Συγγνώμη, μόνο εγώ είμαι αυτό που θες να ακούσει, παιδί μου, εκεί πάνω να σου λέει oui, 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 continue, arrête, oui, oui. Ναι, ναι. Oui, γραμματής και φαρισαίοι. Μανούλα. Λοιπόν, άντε, καλημέρα σε όλους. Χιλιά, εδώ είναι γαλιδούλα η τύπησα που βγαίνει με το Βέγκο. Ε, νομίζω. Πρέπει να είναι γαλιδούλα στάνταρ. Ξένη είναι, τι λέει. Ξένη. Ξένη. Αυτά. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας εκπομπής. Πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω στον φίλο μου τον Κολοκυθά με τα χαλιά, το πλυντήριο χαλιών, φύλαξη κτλ. Που μας προσέχει σαν λίμπερο και μας έχει τα όπα όπα και στα πούπουλα. Να σε γερός, αδερφέ. Να σε γερός. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους. Θυμίζουμε λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάν. Και όποιος δεν έχει φάει το σουτζουκάκι του, Δημήτρη, όποιος δεν έχει φάει το σουβλάκι του, όποιος δεν έχει φάει το κεφτεδάκι του, όποιος δεν έχει φάει τα παϊδάκια του, χάνει. Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι τώρα. Ξεχάστε. Πολύ μπροστά. Σε ένα πλήρως ανακαιρισμένο χώρο 705-750. Φυσικά κλιμάρτ στον κλιματισμό, αδευτέρωτος. 9-17-46. Ο Κώστας και ο Σες ξέρει πάρα πολύ καλά. Στον τόπο εργασίας σας, στον τρόπο διαμονής σας, εκεί θα βάλει το μαραφέτη και ησυχάζεται για πολλά χρόνια και ειδικά Daikin. Φοροπρόβλεψη 22-50-02, Βενιζέλου 50, έναντι Παλαιού Δημαρχείου και στο φοροπρόβλεψη.gr. Αυτός ξέρει ο Γιώργος Μπουτσιάνας και συνεργάτες του, γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι και πώς για την εφορία και για τα θέματά σας. Και βέβαια Tenda Home 430-011, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, οι ειδικοί στην Tenda. Βάζετε τα καλύτερα, τα πιο ανθεκτικά πανιά με μηχανισμού Σόμφι. Ησυχάζετε. Τέντα δεν αλλάζετε κάθε εξάμηνο. Είναι για μια ζωή. Και ησυχάζετε στον κορυφαίο. 430-011 Καλαμαριά, Πολύχνη Χαλκιδική, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, η αυθεντική. Η αυθεντική. Σας φιλώ γλυκά. Έρχεται το τρίο, έρχεται η τρόικα. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν πέφτει.